Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε σε 15 λεπτά μετά από τις 5, Λίμπερο 107,4. All About Harrison Air, ξεκινάμε και θα πάμε παρέα και σήμερα μέχρι και τις 7 στην δεύτερη εκπομπή της εβδομάδας. Χρήστανο Τσαλτίδης, ο Σονούπο, και Νίκος Παπαδόπουλος πίσω από τα μικρόφωνα. Με αρκετά πραγματάκια να συζητήσουμε και σήμερα, όχι τόσο αγωνιστικής αλλά διαιτητικής φύσεως θα λέγαμε, αφού όλα αυτά τα οποία γίνονται δημιουργούν αρκετές κουβέντες στον φανταστικό κόσμο της Super League. Θα μιλήσουμε φυσικά και θα κάνουμε και αναφορά και στο αγωνιστικό, γιατί ο Άρης ξεκίνησε από σήμερα την προετοιμασία του για το παιχνίδι της Κυριακής, για το δύσκολο και σημαντικό παιχνίδι της Κυριακής με τον Ατρόμητο στο γήπεδο του Περιστερίου. Θα μιλήσουμε και για τον μπασκετικό Άρη, ο οποίος και αυτός μπαίνει σιγά σιγά στην τελική ευθεία για το ντέρμπι που έχει το ερχόμενο Σάββατο στον Ingalls Hall με αντίπαλο την ΑΕΚ. Μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα μόνο μέσω μηνυμάτων. Γράφετε FM, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54526 με χρέος 1,24 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των χρεώσεων της κινητής τηλεφωνίας. Μετά τις 6, καλώς χρόνων των πραγμάτων, θα ανοίξουμε και τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να τα πούμε και με εσάς. Σε μία μέρα που δεν έχει, είναι η αλήθεια, να μας προσφέρει τόσα πολλά στο αγωνιστικό, όπως είπα και νωρίτερα, υπάρχουν βέβαια πράγματα για τα οποία θα συζητήσουμε και θα πούμε εν ώψη και το αγώνα που έχει μπροστά της η ομάδα. Πιο πολύ νομίζω ότι πάλι θα μας απασχολήσει το κομμάτι της διαιτησίας για μία ακόμη μέρα, μετά και από αυτά που είδαμε χθες στο γήπεδο της Λαμίας, μετά και από την παρουσία του Προέδρου του Ατρομήτου, του ισχυρού άντρα των Περιστεριωτών, του κ. Σπανού, στην ΚΕΔ, όλο στοιχέως πριν από το παιχνίδι του Ατρομήτου με τον Άρη. Ο Ατρόμητος, ο οποίος λοιπόν θα μπορούσαμε να πούμε ότι φτιάχνει κλίμα εν ώψη του αγώνα με τον Άρη την ερχόμενη Κυριακή, με αυτή την παρουσία του κύριου Σπανού, του κύριου Γιώργου Σπανού στην ΚΕΔ, εκεί όπου εξέφρασε τα παράπονά του για τις διαιτησίες των οποίων την χάνει ο Ατρόμητος μέχρι στιγμή σεζόν και κυρίως στα παιχνίδια που έχει δώσει με Ολυμπιακό, με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ αν θέλετε, κυρίως με αυτές τις ομάδες, και για το γεγονός ότι δεν ορίζονται ξένοι, δεν έχουν οριστεί ξένοι στα συγκεκριμένα παιχνίδια. Κάνοντας λόγο ο κύριος Σπανός, ότι τονίζοντας βασικά ότι δεν έχουμε, λέει, την ίδια μεταχείριση με τις υπόλοιπες ομάδες που είναι σε υψηλές θέσεις, γιατί ο Ατρόμητος, εγώ νομίζω λόγω αδυναμίας άλλων ομάδων, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στις πρώτες θέσεις βαθμολογίας, χωρίς αυτό φυσικά να αναιρεί το γεγονός ότι και ο ίδιος πρόκειται για μια αρκετά καλή ομάδα και φέτος στην Super League. Από την ΚΕΔ είπανε στον Ατρόμητο ότι θα εξετάσει αυτό το αίτημά του, να οριστούν δηλαδή ξένοι διαιτητές στα παιχνίδια του με τους μεγάλους του ελληνικού ποδοσφαίρου, στον δεύτερο γύρο πλέον του πρωταθλήματος. Βέβαια έχει ένα ακόμα παιχνίδι μεγάλο του ελληνικού ποδοσφαίρου, αλλά κάποιοι στην Αθήνα επιμένουν να το ξεχνάνε αυτό, και ο λόγος φυσικά γίνεται για τον Άρη. Δικιά μου αίσθηση όμως είναι ότι θα το εξετάσουμε και θα το δούμε, σημαίνει ότι δεν θα το κάνουμε. Απλά το είπανε κάπως κομψά οι άνθρωποι της ΚΕΔ, οι οποίοι δικαιολογημένα βρίσκονται στο στόχαστρο τα τελευταία 24 ώρα και γενικότερα τη φετινή σεζόν με την απόδοση των διαιτητών, της πλειοψηφίας των διαιτητών στα παιχνίδια της Super League, και με τους ορισμούς τους οποίους πραγματοποιούν. Αλλά αν κοιτάξουμε λίγο πίσω από τις λέξεις, νομίζω ότι δεν έγινε τυχαία αυτή η επίσκεψη του κύριου Σπανού στην ΚΕΔ πριν το παιχνίδι με τον Άρη, πριν τις διαιτησίες, αφού ακολούθησαν φυσικά αυτές τις διαιτησίες. Να σου πω, αλήθεια, εικόνα δεν έχω τόσο πολύ από το διαιτητικό κομμάτι στα παιχνίδια του Ατρόμητου. Μετά τις διαιτησίες αυτές, τις οποίες ο Ατρόμητος ισχυρίζει ότι αντιμετώπισε, και δεν ξέρω αν είναι τυχαίο ότι έγινε και μετά από την πολύ μεγάλη διάσταση που δόθηκε σε αυτό το, αν είναι δυνατόν, πέναλ το οποίο κέρδισε ο Άρης με τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Και επειδή υπάρχει η μοίρα, είδατε τι δόθηκε χθες στην Λαμία. Τι δεν δόθηκε βασικά χθες στην Λαμία και στο παιχνίδι της ομώνυμης ομάδας με τον ΠΑΟΚ. Επειδή πήρε πολύ μεγάλη διάσταση
η συγκεκριμένη φάση του Γιόχανσον. Αλλά εγώ νομίζω ότι τυχαίο δεν είναι ότι ο κύριος Πανός επισκέφθηκε την ΚΕΔ πριν το παιχνίδι με τον Άρη, άσχετα που το βασικό του αίτημα ήταν να ορίζονται ξένοι διαιτητές σε παιχνίδια τρομή του με τους μεγάλους ή κάποια παραπονά του για τις διαιτησίες που έχει η ομάδα του στα τελευταία παιχνίδια. Τίποτα δεν γίνεται τυχαίο, και ειδικά από έναν παράγοντα όπως είναι ο κ. Πανός που είναι χρόνια στο ελληνικό ποδόσφαιρο και ξέρει πώς λειτουργούν κάποια πράγματα. Το αίτημά του για τους ξένους διαιτητές νομίζω προσωπικά ότι δεν θα περάσει σε παιχνίδι το τρομή του με τους μεγάλους. Αλλά στο μάτς με τον Άρη, πλέον νομίζω ότι περιμένουμε, εγώ τουλάχιστον περιμένω με ακόμα μεγαλύτερο διαφορά να δω τον ορισμό που θα υπάρξει από την ΚΕΔ μετά τη συγκεκριμένη είδηση. Χρήσαν Τσαλτίδη, μπορεί να το βγάλει στο σακάκι μέσα του. Δεν έχει κρύο. Ένα τραπεζάκι θέλω καλό όμως να το βάλεις κάπου, κάπου στο πάθος. Έχει έρθει παιδιά ο Χρήστανθος σήμερα με ντύσιμο, θα βγω φωτογραφία, με ντύσιμο έτσι alter ego πάνω απ' όλα, σαν να δουλεύει σε βραδινό μαγαζί και είναι ο τύπος που είναι συνήθως το μέτρο έτσι, έχω ένα τραπεζάκι στο βάθος, πολύ καλό για να σας βάλω. Είναι εξαιρετικός. Ναι, τράβα χρήσαμε τη φωτογραφία. Γιατί είσαι και σήμερα εξαιρετικά ντυμένος. Δεν χρειάζεται να φαίνομαι εγώ, μπορείς να φαίνεσαι εσύ μόνο. Εντάξει, έτσι αλλιώς δικιά σου εκπομπή είναι εδώ πέρα. Φιλοξενούμενοι είμαστε. Δεν έχει καλό φως εκεί πέρα. Για να τραγουδήσω είμαι έτοιμος. Ναι, και γι' αυτό νομίζω, ναι, θα τέριαζα. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Λοιπόν, κάτσε κάτω, θα βγάλουμε στο διάλειμμα. Χρήσαμε. Κάτσε κάτω, θα βγάλουμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, ωραία. Κάτσε κάτω, ρίχνουμε. Κάτσε κάτω, θα βγάλουμε στο διάλειμμα. Ναι, να μιλήσω λοιπόν εγώ. Ο Χρήστανθος λέει Σιδηρόπουλο. Εντάξει. Μπορεί να πέσει και μέσα. Μια φορά το έκανε με τον Τζίλο, βέβαια, να ξέρετε. Πριν το ΑΕΚΑΡΙ και έπεσε μέσα. Άρα δεν αποκλείεται. Τι άλλα μάτια έχει διαγωνιστεί. Κάτσε, σου πω. Θα δούμε και το πρόγραμμα. Γιατί έχει και ένα ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Θα σου πω ανάλογα με τα μάτια. Ανάλογα με τα μάτια. Άντε, ρε Χρήστανθε, για μια φωτογραφία τόση ώρα. Δεν βγαίνει. Ωραία, λοιπόν, δεν βγαίνει. Δύο βιές. Λοιπόν, έχει. Αστέρας Τρίπολης Πας Γιάννα, ναι. ΑΕΚ Λαμία, ναι. Ξάνθη Ολυμπιακός, εκεί μπορεί να μπει, ναι. Όφη Παναθηναϊκός, ναι. Ατρόμητος Άρης, ναι. ΠΑΟ Κλάρισα, ναι. Πανετολικός Απόλλωνος Σμύρνης και Πανιώνιος Λεβαδιακός, ναι. Ή στα πηγάδια θα πάει ή στο Περιστέρι λογικά ο κύριος Σιδηρόπουλος. Τι άλλο διεθνή έχω? Έχει άλλο διεθνή. Τα παιχνίδια για του Nations League θεωρούνται. Έχει διεθνεί διαιτητέ Έλληνε στα παιχνίδια του Άρη με τον Παναθηναϊκό και του. Τη Λαμία με τον Πάοκ. Όχι. Λαμία Πάοκ, γιατί να πει διεθνή. Στον Άρη Παναθηναϊκό. Γιατί δεν πήγε καν, δεν πήγε ξένο, γιατί δεν πήγε διεθνή. Αλήθεια είναι αυτό. Δεν πήγε αυτό το πουλί. Το. Ο κύριο Τζοβάρα. Αυτό. Ο κύριο Τζοβάρα. Καλή ερώτηση. Πολύ διαιτητικά έτσι. Ναι. Καλή ερώτηση. Σου απάντηση δεν έχω. Νομίζω ότι βασικά οι άνθρωποι τη ΚΕΤ θα έχουν απάντηση. Εντάξει. Αλλά επειδή η μοίρα είναι μοίρα, η φάση την οποία συζητούσε όλη η Ελλάδα και πέσατε να φάτε όλη τον Άρη την Κυριακή είναι σχεδόν καρμπόν. Λάκα ρε φίλε, είναι ότι βγήκαν το πρωί παοξίδες και λέγανε ότι είναι πέναλτι. Ναι. Χθες, ναι, επειδή σου λέω η μοίρα είναι μοίρα, φίλε, εντάξει. Λοιπόν, κατάραν γαϊδάρα που λένε. Ναι, χθες έχει γίνει καρμπόν ίδια φάση στο μάθημα μια ΠΑΟΚ. Είναι επική η περιγραφή, την έχουμε βάλει στο Όλα Μπορτάρης. Επική περιγραφή. 4 και 10 είναι το θέμα. Ναι. Μπορείτε να μπείτε και να την δείτε. Είναι η σωστή περιγραφή. Απλά νομίζω ότι. Μου είπε ο Ζαγόρας μεταξύ την έχει βάλει χθες το βράδυ στο Λίμπερο. Mm. Νομίζω ότι αυτή την ώρα δεν παίζει γιατί έχει κάτι πινελί για μέσα. Όχι. Αν και έχει μπει πινελί, αλλά οκ. Okay. Ναι. Αλλά είναι μια περιγραφή αγώνα. Ναι. Είναι ακριβώς η περιγραφή του πέναλτι, ναι, που δεν δίνει στη Λαμία. Εν τω μεταξύ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Βλέπεις που είναι ο διαιτητής. Είναι ακριβώς μπροστά. Το χέρι είναι ψηλά. Δεν είναι πλάγια κάτω, να μην δεις. Δεν υπάρχει λογική γιατί δεν δίνει. Ανθρώπινο λάθος. Φίλε, δεν μπορεί να είναι ανθρώπινο λάθος. Σωστά έλεγε ο Ασλάμας το πρωί. Τι έλεγε. Αν έχει δίπλωμα, να του το πάρουν. Καλά, εννοείται. Αυτός δεν πρέπει να σφυρίξει με αυτό το οποίο δεν έδωσε χθες. Δεν ξέρει ποιος είναι αυτός. Ποιος. Αυτός είναι Καλυθέα Λαμία. Το πέναλτι εκείνο που είχε δώσει τη Λαμία και επανέλθει και η κατηγορία. Το Βάντερσον, ναι. Αυτό είναι. Άρα είναι ταλέντο το παιδί. Παιδί ειδικών αποστολών είναι αυτό. Ακριβώς αυτό είναι. Το παλικάρι αυτό. Mission Impossible. Το οποίο φυσικά ανέβηκε
στα 29 του χρόνια στη Super League, γιατί είναι άξιος και καλός διαιτητή. Εντάξει, ακούω γι' αυτό και το 90-10 υπέρ της Λαμίας, επειδή εγώ το έβλεπα το παιχνίδι. Σε μεγάλη τελική. Δεν έδωσε δύο φάουλ στον ΠΑΟΚ. Και το, κόκκινη, που είναι κόκκινη όντως. Το 90-10 δεν μπορεί. Εκεί είναι κόκκινη, γιατί εντάξει, το πάει, είναι, πάει ο άλλος φίλε με την κατευθείαν να του πάρει τα νιάτα τώρα. Εντάξει. Το 90-10, αν εξαιρέσει εκείνη τη φάση δηλαδή που είναι εντάξει, καραμπάμ κόκκινη, τι μπορούσα να δω πουθενά αλλού να υπάρχει δηλαδή 90-10 περί της Λαμίας. Όταν, και μιλάμε τώρα σε ένα παιχνίδι που υπάρχει μια φάση όπου επηρεάζει το αποτέλεσμα. Και η Λαμία μπορεί να πάρει το προβάδισμα 1-0. Και για να προλάβω μερικούς που θα πούνε ότι με αυτή τη λογική ο Παπαδόπουλος δεν πρέπει να δοθεί το πέναλτι. Ωραία, αν δεν το δίνει, έμεινε 0-0. Οκ. Okay. Για τον Άρη. Που άρεσε αν δεν έβαζε το πέναλτι, εγώ πιστεύω θα βρει και τρόπο να βάλει άλλο γκολ. Θα πίεζε και θα βάζει και άλλο γκολ. Θα βάζει και άλλο γκολ. Χθες όμως μιλάμε ότι αλλάζει η ροή του παιχνιδιού. Μια που είπαμε πέναλτι. Παιδιά, λίγο να ηρεμήσουμε. Εντάξει, είπαμε και εμείς τρελαθήκαμε με το πέναλτι που δίνει στον Παναθηναϊκό στο τέλος. Προφανώς και οι φίλοι του Παναθηναϊκού τρελάθηκαν με το πέναλτι που δίνει στον Άρη. Το δεύτερο. Γι' αυτό πήγε στην καβάλα, λες. Αλλά όχι ρε παιδιά να βγάλετε την καραμπίνα να πυροβολιέστε μεταξύ σας. Όλος έβγαλε την καραμπίνα στην καβάλα, πίστευτο. Τον κοροϊδέψαν όμως. Αλλά παραδόθηκε τίμιος, εντάξει. Τον κοροϊδέψαν το παλικάρι. Άκουσε την καβάλα τι έγινε. Στο πέναλτι του Άρη που βγάλε καραμπίνα και πυροβολούσε τους άλλους. Ψυχραιμία. Αυτό είναι μια. Νομίζω ήταν Παναθηναϊκός. Σου λέει τι θα πείτε για μένα και τα λοιπά εδώ πέρα. Πρέπει να ήταν. Αριανός. Γιατί έγινε μετά το μάτς. Αριανός λέει. Έφυγε λέει από το καφέ και γύρισε λέει με την καραμπίνα μετά που κάνατε τέταρτο. Αριανάκι δηλαδή, με πάω ξύδες εκεί πέρα. Μαγκάκια. Ήρθα με την καραμπίνα μετά. Φαντάζομαι πόσο δολωμένο ήταν ο άλλος να πάει την κυνηγετική και να πάει πίσω στο καφέ. Αφού είναι μετά το μάτς, είναι αριανός μάλλον. Ευτυχώς θύματα δεν είχαμε, κάτι ελαφρύ τραυματισμού. Λοιπόν, γι' αυτό γελάμε κιόλας. Γι' αυτό γελάμε κιόλας, γιατί αν είχαμε θύματα δεν ξέρω, το προσεγγίζαμε με αυτόν τον τρόπο. Ο Σόουζα τι έπαθε πάλι, ρε φίλε. Έχει άδεια. Για κάτι προσωπικά ζητήματα και έτσι όσο είναι και σε φάση αποθεραπεία σχολή, γιατί είχε ένα θέμα στο ισχύο την προηγούμενη εβδομάδα. Άδεια. Ναι. Και νομίζω ότι από αύριο θα είναι κανονικά πάλι στο ρίσιο. Θα στο Βέλγιο να βρει ομάδα. Λες. Αυτή ήταν απάντηση τώρα σοβαρή ρεπόρτερ, κορυφαίου ρεπόρτερ αγωνιστικού τμήματος. Ποιος, εγώ. Είπαμε. Α, είπαμε. Από τους δύο είσαι σίγουρα ο καλύτερος. Μάλιστα. Ρεπόρτερ. Μάλιστα. Στο αγωνιστικό τμήμα. Κάτι θέλει αυτό τώρα. Κάτι θέλει. Τίποτα. Την έχει ακούσει κιόλα σήμερα. Θέλει να φύγει νωρίτερα. Την έχει ακούσει κιόλα. Δεν θα φύγω νωρίτερα. Αργότερα θα φύγω σήμερα. Απανοτά meeting. Έχω κι άλλο μετά. Oh, τι επαγγελματία έχει κιόλα σήμερα. Η Κατερίνα, δει τι λέει. Έμφυλε. Έτσι είναι. Εντάξει. Μέχρι. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε πολύ ωραία συνέντευξη. Γκάρι Μπέλ βεβαίως, στο Γιάννη Παραπονιάρη. Με εκπληκτικό Γιάννη Παραπονιάρη που τουλάχιστον 7 νύφες θα βρει με αυτό το βιντεάκι, με μαλλί, πουλοβεράκι, με βε, εκπληκτικό σε πολύ και αδυνατισμένος Παραπονιάρης. Ειδικά το τέταρτο, το Γκάρι Μπέλ 12 αν δείτε, με χαμόγελο Γιάννη Παραπονιάρη. Ναι, ναι. 4 νύφες, έχω στάνταρ. Καλησπέρα. Κάνει και τη βαριά φωνή και τα λοιπά. Κοτσολιάς. Τελειώσαμε. Τελειώσαμε. Λοιπόν. Δες τώρα, τι ωραίο παιδί, όσα και εσένα. Ναι, φίλε, εμείς τι είμαστε, εντάξει. Κάτσε εδώ. Ο Μπέλ μπορεί να μην γελάει εσείς στα βίντεο. Να είχαμε να λέμε. Δεν παίζει βίντεο από αυτόν τον υπολογιστή. Δεν παίζει βίντεο. Λοιπόν, μπείτε να δείτε και να διαβάσετε τη συνέντευξη του Γκάρι Μπέλ στο Γιάννη Παραπονιάρη. Λοιπόν, στο δεύτερο μορφόπεδο του Λαμπαουτάρης. Λοιπόν. Καλά, δεν ήταν ανάγκη να το πει, αλλά εντάξει, έχουν περάσει τα χρόνια. Τι έχουν περάσει τα χρόνια. 39 λεπτά είναι αυτό. Τι χρειάζεται για δευτερόλεπτα. 39, τι λέτε. 39 δευτερόλεπτα βίντεο ανέβασαν. Και πώς θα γίνει η σειράφη, έχει δοθεί εντολή να γίνει η σειράφη να παίξει στον αέρα. Ναι, υπάρχει μετάφραση. Δεν ξέρω τι κάνει. Δύσκολα. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, το πρώτο που θα έλεγε ο Γιάννης Παραπονιάρης και επιστρέφουμε σε λίγο με τη συνέχεια τη εκπομπή. Τώρα, ωραία, εξαιρετικά Βασίλη Καβαδία. Α, ωραία, ακούγομαι και εγώ πολύ καλύτερα. Να κάθονται πάνω στα πόδια του τα νέα παιδιά, ρε φίλε. Λίμπερο 107,4, all about. Εξ αρχής αυτό ήμουνα. All about Aris on Air. Εδώ πέρα. Υπάρχει ένα κουμπολόι και κάτσε παίζει. Το έχω το κουμπολόι μου. Που το έχει το κουμπολόι του. Ναι. Λοιπόν, Χρήστανο Τσαλτίδης, Νίκος Παπαδόπουλος, στα μικρόφωνα Βασίλης Καβαδία στη ρύθμιση του ήχου. Αλήθεια λέει. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 7 FM κενό. Το μήνυμά στο 45526. Δύο εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ. Α, ωραία. Θα το γράψω. Δεν βγήκαμε φωτογραφία. Θα δώσουμε και αύριο. Θα βάλουμε μουσική, α βγούμε τώρα. Όχι. Ωραία.
Λοιπόν, ωραία, βγάλε μια έτσι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε να κάνουμε μια κουβέντα για τη διαιτησία και τα όσα βλέπουμε γενικότερα. Και αυτό το Σαββατοκύριακο, το τρίμερο βασικά για να είμαστε πιο ακριβείς, αλλά και γενικότερα στο φετινό πρωτάθλημα. Και αυτό το οποίο ενδιαφέρει τον Άρη φυσικά είναι αυτό το οποίο βγήκε σήμερα και είναι η επίσκεψη του κύριου Σπανού στην ΚΕΔΟ. Μπορεί σε κάποιους να περνάει λίγο στα ψηλά, αλλά δεν είναι. Να ξέρετε, έχει τη δική του σημασία ότι πήγε πριν το μάτς με τον Άρη Σπανός στην ΚΕΔΟ. Δεν θυμάμαι να πήγε βέβαια πριν άλλα παιχνίδια, πριν από άλλα μάτς. Με τον Άρη πήγε. Εντάξει. Μακάρι να μην δούμε τίποτα περίεργα. Ο Χρήσαντος που θα πάει δηλαδή στο Περιστέρι. Εσύ που δεν θα πας να το δεις. Ε? Για το δω. Εγώ θα ακούω εσένα. Κατάλαβες γι' αυτό, γιατί μου δεις πλήρη εικόνα. Λοιπόν, μακάρι να μην δούμε τίποτα. Εγώ λοιπόν λέω ότι στον Ατρόμητο θα σφυρίξει. Ο Κομίνης. Ή ο Κομίνης. Πολύ πιθανό. Ή ο Σιδηρόπουλος. Ανακοίνωση στο Μάτζιο Πανιόν. Στα παπάκια μας. Ή ο Κομίνης. Ναι. Ή ο Σιδηρόπουλος. Πολύ ενδιαφέρον θέμα για τον Λαμπαουτάρης. Μην ξεχάσουμε να το γράψουμε. Είναι άλλοτε αρχηγός ομάδα. Δεν ξεχνάμε. Από τότε που δεν είχες γεννηθεί ακόμα. Είχα γεννηθεί, Χρήστα, θα πάμε παρακάτω. Πόσο χρόνο ήσουν? Το 90 είμαι. Πόσο χρόνο ήσουν? 8, 9 εκεί πέρα. Ήταν αρχηγός της ομάδας, θα ήμασταν 8 χρονών. Εντάξει, οκ. 9. Εντάξει, να κάνουμε, Χρήστα, ήταν. Σε ποιο μάτσε έβαλε γκολ? Ε, τώρα. Κοιμισμένε. Ε, τώρα. Εγώ γιατί το θυμάμαι? Γιατί εσύ δούλευες τότε. Πάμε παρακάτω. Τι σημασία έχει αυτό? Πάμε παρακάτω. Ωραία. Σε ποιο μάτσε έβαλε γκολ? Ναι. Ευρωπαϊκό. Ναι. Ο Μπουγιουκλής. Με την Περσεβά. Δούλευες και το ξέρεις? Όχι. Τότε. Αλλά τον έχουμε βγάλει εδώ γι' αυτό. Ωραία. Σε ποιο μάτς έβαλε γκολ? Ναι. Ο Σαπουτζής. Ευρωπαϊκό. Ευρωπαϊκό. Δεν τον έχουμε βγάλει, άρα δεν τον ξέρεις. 2 εισιτήρια Άρη ΣΑΕΚ. Ωραία. Με κουίζ αυτό. Τι? Με κουίζ αυτό. Τι? Τι με κουίζ αυτό? Το quiz θα σας απαντήσει εδώ, φίλοι. Βάλε και να κάνει και refresh. Φίλοι με όμικρον γιώτα. Να κάνει και refresh. Ναι. Βάλ το. Σε ποιο μάτς έχει βάλει ο Σαπουτζής? Και για να τους κάνω λίγο πιο δύσκολη. Άστο όμως, να βλέπουμε τα μηνύματα. Εκτός από τον Μπουγιουκλή, μέσα στην Περσεβά, ποιος άλλος έβαλε γκολ? Άρα θέλω δύο ονόματα. Την ομάδα με την οποία έβαλε γκολ ο Σαπουτζής. Ο Σαπουτζής, ο βιαστής, που έλεγα το σύνθημα. Ήταν και στο κύπελλο του. Μπράβο. Ναι. Απλά δεν πάει το γιο του σε άλλη ομάδα. Λοιπόν, και δεν γίνεται να είσαι ο Σαπουτζής ο βιαστής για να τον πηγαίνει στον ΠΑΟΚ το γιο. Παρεπτόντως, Αντώνη, συγγνώμη ρε φίλε, δεν ξέρω κι εγώ παιδιά έχω. Και μάλιστα τα κορίτσια μου παίζουν στον Ηρακλή Γέφυρας, αλλά είναι ο Ηρακλής Γέφυρας. Ναι. Δεν είναι ο ΠΑΟΚ Σταυρού. Εντάξει, παρένθεση αυτό. Και ποιος είναι ο παίκτης που βάλε το δεύτερο γκολ του Άρη στην Περσεβά? Τώρα μην το ψάξετε, μην πείτε πληκτρολογήσετε. Ποια χρόνια μιλάμε τώρα? Η Περσεβά. Την πρώτη χρονιά που λειτουργήσαν οι προβολείς. Δεν σου είπα να μου πεις τι έγινε εκείνη τη χρονιά, σου είπα να μου πεις την πρώτη χρονιά. Δεν θυμάμαι ακριβώς τη χρονιά, γι' αυτό σου είπα αυτό. Ήμουνα μαθητής. Λυκείου νομίζω. Και άνοιξε η θύρα 2 και ήμουνα εκεί. Στη θύρα 2 ήμουνα σε αυτό το μάτς. Με κίτρινες σημαίες. Είμαι κοντά τώρα το μεταξύ, αλλά... Η Ρεβάν στο Ισραήλ. Ελάχιστοι συνάδελφοι πήγανε. Είναι ομάδα στη Βραζιλία. Εσύ ποιο λες τώρα? Για ποιο λες, σου περιγράφω τώρα? Την Περσεβά ή το άλλο? Την Περσεβά. Είναι ομάδα στη Βραζιλία. Έχει κολλήσει το κεφάλι. Ευρωπαϊκό παιχνίδι με ομάδα της Βραζιλίας. Όχι, το όνομά του είναι ομάδα στη Βραζιλία. Περίμενε, έχει κολλήσει το κεφάλι μου. Το όνομά του δεν είναι ομάδα της Βραζιλίας. Δεν είχε βάλει. Όχι, δεν ήταν αυτό. Όχι. Δεν ήταν αυτό, μάλιστα. Τέλος πάντων. Περιμένω, τους φίλους ακροατές. Πιάσαμε τα ρετρό. Το σκόρερ τον έναν, το δεύτερο γκολ στο 1-2 που κέρδισε ο Άρης στο Ισραήλ. Είχε κερδίσει 3-1 εδώ, στο στείλαν τώρα. Και όχι. Το άλλο, με ποια ομάδα έβαλε γκολ ο Σαπουτζής σε Ευρώπη. Όχι. Ρίση Γιώργο, τι είναι αυτό που μου λες? Δεν έβαλε ο Σάπουτζης 2 γκολ με την Περσεβά. Με άλλη ομάδα το έβαλε. Δεν είχε βάλει 2 γκολ. Όχι, με την Περσεβά. Θα το ψάξω τώρα για να σε εκθέσω.
Εγώ λέω ένα γκολ με ευρωπαϊκή ομάδα. Ένα γκολ έβαλε ο Σαμπουτζή. 1994, άρχισε ένα στην Ευρώπη με νίκη και πιτσικά πολύ μπερσεβά. Ποιο έβαλε τα γκολ. Το ένα το έβαλε ο Ιβάν Σίλβα Σάντο. Εκείνη την ώρα που προηγήθηκαν. Αυτό! Αυτό! Ομάδα Βραζιλία, ρε φίλε. Λοιπόν... Τον Ιβάν, λε. Ναι. Ναι. Λοιπόν, αυτή είναι με την Περσεβά. Προηγήθηκαν στο 8 με γκολ του Σαμπουτζή μετά από σέντρα του Ιβάν. Ο Φάρη ήρθε στο 12. Στο 63 ο Σαμπουτζή σημαίνει το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Ο Σαμπουτζή ή ο Σαβίδη το έχει βάλει το δεύτερο. Λέει εδώ. Καλά, εντάξει, και ναι. Προ το τέλο του αγώνα Ιβάν κάνει το 3-1. Το εξαιρετική προσπάθεια του Σαβίδη. Εγώ λέω άλλο μάτς που έβαλε μόνο Σαμπουτζή γκολ. Καρκαμάνη, Μπουγιουκλή, Κοφίδη, Μητσόπουλο, Στρατιλάτη, Λεκμπέλο, Ιβάν, Μιλόγεβιτ, Κολτσίδα, Σαπουτζή και Σαμόλη. Και μαυρογενή αλλαγή στο δεύτερο μήχρονο. Εγώ ζήτησα τη ρεβάν ποιο έβαλε τον γκολ το δεύτερο. Δεν πρέπει να το ψάξω. Και το μάτς που έχει βάλει μόνο Σαμπουτζή γκολ. Δεν μπορώ να το ψάξω. Για να δω τους φίλους εδώ ακροατές. Αδιάβαστο το κοινό σήμερα. Δύο εισιτήρια Άρης ΑΕΚ. FM και ένα όνομα τεπώνυμο στο 5-45-26. Θα κάνουμε κλήρωση λίγο πριν τις 7. Σάββατο στις 5.30 είναι καλό παιχνίδι για να πάμε και στο μπάσκετ να στηρίξουμε την ομάδα. Θα πάμε. Ή θα πάμε. Λοιπόν... Ο Χάρης είναι αμφίβολος για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα το ξεκινήσουμε λίγο ανάποδα. Και είναι αμφίβολο στη στιγμή που νομίζω ότι έκανε το καλύτερο του παιχνίδι κοντά στον ΠΑΟΚ. Έχει μια θλάση στο Καστροκνίνη. Δεν ξέρω πώς η θλάση προλαβαίνει να παίξει με θλάση. Αλλά. Θα φάνει δεξί. Θα το δούμε. Έχει μέρες ακόμα, έχει μέρες. Το γήπεδο πρέπει να είναι γεμάτο, είναι αυτονόητο αυτό. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να το πάρει ο Άρης για να διώξει για τις όποιες κακές σκέψεις οτιδήποτε άλλο ή την Μύρλα. Στη Μύρλα φτερνίστηκα, δεν είναι τυχαίο καθόλου αυτό. Λοιπόν, θα δούμε τι θα γίνει με τον Χάρης. Γενικότερα όμως οι επιλογές της ομάδας δεν είναι τόσο πολλές ώστε να έχουμε την περιτέλεια να απουσιάζει ένας εκ των Αμερικανών. Η ΑΕΚ είναι πότε καλή, πότε κακή. Έχει κάνει από μέτριες ως κακές εμφανίσεις. Έχει κάνει και καλές εμφανίσεις. Έχει ήττες ήδη σημαντικές στην πορεία του πρωταθλήματος. Αλλά είναι μια ομάδα υπερπλήρης. Μία ομάδα με πάρα πολλές επιλογές. Μία ομάδα φυσικά με πολλαπλάσιο μπάτζετ του Άρη. Μία ομάδα που μπορεί να έρθει και αν της βγει το παιχνίδι να σε διασύρει. Αλλά και μία ομάδα που αν σου βγει εσένα το παιχνίδι, μπορείς κάλλιστα να κερδίσεις. Αν κρίνω και από τις εμφανίσεις που έκανε η ομάδα στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό εντός έδρας. Θα δούμε πώς θα πάει το match. Είναι δύσκολο, χωρίς καμία αμφιβολία. Είναι must win. Ο Άρης ήταν λίγο γκαντέμι στο πρόγραμμα, διότι έχει τα τέσσερα. Εντός έδρας παιχνίδια του με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και Περιστέρι που είναι η ευχάριστη έκπληξη του πρωταθλήματος. Δηλαδή, μία εύκολη νίκη δεν είχε να κάνει με στην έδρα του να έχει τώρα 3-4 νίκες και να βλέπει υπό άλλο πρίσμα το πρωτάθλημα. Θα πρέπει όμως αυτό το Σάββατο να πάρει την νίκη. Ναι, όντως ο Γιώργος βρίσκει την ομάδα, μου την έστειλε, με την οποία έβαλε τον γκολ ο Σαπουτζής. Εγώ είχα την αίσθηση ότι το δεύτερο γκολ το είχε βάλει ο Σαβίδης. Όχι ο Ιβάν. Αυτός μπαίνει σε άλλα γήπεδα, μπουκάρι. Και έχει άλλα όπλα από το καλό αριστερό σουτ. Κάτι βρες το. Τόση ώρα ψάχνεις, δεν το βρίσκες. Δεν έψαχνα, κάτι άλλο. Δεν το βρήκες. Τέλος πάντων. Αλλά μου λέει το Σαπούτζης, εντάξει, δεν θα διαφωνήσω. Τη σέντρα μου λέει έκανε ο Σαβίδης. Α, μάλιστα, δεν θυμόμαι το Σαβίδη. Λοιπόν, θα δούμε. Πώς θα πάει το παιχνίδι στο μπάσκετ. Είναι σημαντικό, ξαναλέω. Είναι παιχνίδι το οποίο, χωρίς καμία αμφιβολία, η ομάδα πρέπει να το διεκδικήσει. Θα πρέπει να στηρίξει, επαναλαμβάνω, και ο κόσμος. Θα δούμε πώς θα πάει το μάτς. Σε κάθε περίπτωση, είναι μια ευκαιρία για τον Άρη να πάρει μια μεγάλη νίκη και να αλλάξει λίγο... Το όλο κλίμα στο τμήμα μπάσκετ που αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι κλίμα σωτηρίας. Είναι κλίμα αμφιβολίας. Είναι κλίμα δυσαρέσκειας. Είναι κλίμα περίεργο. Με μία μεγάλη νίκη θα μπορέσεις να το διαφοροποιήσεις αυτό, να το αλλάξεις αυτό και από εκεί και έπειτα να κυνηγήσεις κάτι καλύτερο μέσα στη σεζόν. Σας δίνουμε και δύο εισιτηριάκια. FM και ενώ ονοματεπώνυμο αποστολή στο 54526. Και μας
ποδόσφαιρο. Είχαμε σήμερα την επιστροφή στις προπονήσεις την ομάδα, η οποία μπαίνει πλέον στους ρυθμούς του αγώνα και των ανθρώπων. Από αύριο θα πιστεύω να ξαναδούμε την ρυθμή. Σήμερα έκανε ένα χαλάρωμα όσοι αγωνίστηκαν από τέτοιο σπάνιο θα έχουν, το χρειάζονται μετά τα χιλιόμετρα που έτρεξε. Και οι υπόλοιποι προπονήθηκαν κανονικά, με μοναδικά πόντα τον Σούζε και τον Σάββα Παντελίδη, ο οποίος φυσικά μίλησε όπως το έκανε και τις άλλες φορές, το έκανε και σήμερα, μίλησε με τους ποδοσφαιριστές πριν την προπόνηση για το μάτς με τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, και στάθηκε άνθρωπος σε αυτό το οποίο σταθήκαμε όλοι μετά από το ντέρμπι της περασμένης Κυριακής, στις ευκαιρίες που έχασε ο Άρης και στο ότι οι παίκτες πρέπει να είναι λίγο πιο προσεκτικοί στην τελική προσπάθεια, όπως επίσης στάθηκε μεταξύ άλλων και στο ότι δεν είχαν τόσο πολύ υποστήριξη η επιθετική της ομάδας. Και αυτό έχει να κάνει δηλαδή με τη στατικότητα που παρουσίασαν σε κάποιες περιπτώσεις συγκεκριμένοι ποδοσφαιριστές του Άρη και δεν έδωσαν υποστήριξη στους μεσοπιθετικούς. Εντάξει, από τη μια είναι και αυτός απογοητευμένος, από την άλλη είναι ικανοποιημένος γιατί τους, βλέπει τους παίκτες να τα αποκρίνονται σε αυτά τα οποία του ζητάει και στο βαθμό που μπορούν, ειδικά στο κομμάτι της φυσικής κατάστασης, το τονίζω, εκεί πάει περισσότερο στο βαθμό που μπορούν, λοιπόν, γιατί δεν μπορούσαν παραπάνω από το 60, στο οποίο τους είδαμε να παρουσιάζουν αυτή την εικόνα, και βλέπει ότι η ομάδα και οι παίκτες αφομοιώνουν αυτά τα οποία τους λέει και παρουσιάζει μια εξέλιξη σε σχέση με αυτό το οποίο βλέπαμε πριν. Που είναι αυτό που είπα και χθες. Και με τον Ερέρ υπήρχε μια εξέλιξη. Έμεινε στάσιμος ο Άρης όμως από ένα σημείο και μετά. Τώρα με τον Παντελίδη φαίνεται να συνεχίζει πάλι να εξελίζεται. Είτε βελτιώνοντας κάποια πράγματα στο παιχνίδι, είτε παρουσιάζοντας κάποια καινούργια στοιχεία. Τα οποία δεν τα είχαμε δει. Και αυτό είναι που μέσα στην απογοήτευση για την ισοπαλία κόντρα στον Παναθηναϊκό κάνει και τον προπονητή του Άρη να αισιοδοξεί ότι θα δει καλύτερα πράγματα στην συνέχεια. Και τον βοηθάει νομίζω και αυτή η ανταπόκριση των ποδοσφαιριστών και στην αξιολόγηση δική του για το ρόστερ, γιατί ο Παντελίδης έχει με δύο παιχνίδια στην ομάδα, κλείνει τρεις εβδομάδες τον Άρη αύριο αν δεν κάνω λάθος, είναι ακόμα όμως σε φάση που αξιολογεί το ρόστερ, έτσι, το γνωρίζει, το μαθαίνει. Άλλοι προπονητές χρειάζονται μια προετοιμασία ολόκληρη καλοκαιρινή για να μάθουν ένα ρόστερ. Ο Παντελίδης το κάνει τώρα και η αξιολόγησή του αυτή θα επηρεάσει λογικά και τις κινήσεις που θα γίνουν το Γενάρη στο μεταγραφικό, στο οποίο θα έχει και αυτός λόγο πλέον. Θα ποιος το λέει? Εγώ. Α. Λοιπόν, θα το ρωτήσουμε δηλαδή, θα πάρουμε. Τι? Θα το ρωτήσουμε. Τι θα το ρωτήσουμε? Εμείς που είμαστε διοίκηση. Ναι. Θα ρωτήσουμε τον Παντελίδη, θα πάρουμε. Γιατί πιστεύεις ότι θα πει ο Παντελίδης όχι δεν θέλω? Τι? Θα πει ο Παντελίδης όχι δεν θέλω? Να πάρουμε. Άρα δεν θα το ρωτήσουμε. Θα πάρουμε. Με λερώνεις. Θα είσαι πάρουμε όποιον θέλουμε. Είσαι ήδη λερωμένος. Από πάνω, έχεις δει και από κάτω. Πάντα έχει λόγο και προπονητής, Χρήστα. Δεν ενημερώνεται. Αυτά τα παραμύθια λέτε στον κόσμο. Ναι, ναι. Και μετά ο κόσμος λέει είναι επιλογή του Ερέρα. Ναι, όμως αυτό που κάνει τηλεφωνικό με το σακάκι που πάει πάνω στο μικρόφωνο δεν είπαμε. Εμείς είπαμε ποιοι ήταν η επιλογή του Ερέρα, ποιους πρότειναν στον Ερέρα και τους ενέκρινε. Τι γελάς. Τι γελάς ρε Κισάδε. Μ' αρέσει. Τι? Διότι καθημερινά ακούω πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το πώς επιλέγονται οι ποδοσφαιριστές. Όχι μόνο στον Άρη και σε άλλες ομάδες. Στον ΠΑΟΚ παραδείγματος χάρη άκουγα επί σειρά ετών να μνημονεύεται ο Hans Christian Andersen. Ο Άρνεσεν. Συγγνώμη. Αυτός. Ναι. Ο εξαίρετος. Chelsea. Και όταν μετά από ένα χρόνο έφυγε έχοντας φορτώσει κάποια εκατομμύρια ευρώ το Ντορβανά του Ιβάν. Ναι. Βγήκε άχρηστος. Ναι. Και έμαθα ότι τους καλούς παίκτες τους έφερε αυτός, τους είχε φέρει άλλος. Αχα. Στη συνέχεια ήρθε ο Μίχελ. Εξαιρετική επιλογή. Ο οποίος έκανε κάτι παρόμοιο κι αυτός. Με μισθουλάρες κτλ. Ναι. Το θέμα λοιπόν είναι τι γινόταν στον Άρη και τι γίνεται στον Άρη. Στον Άρη λοιπόν υπήρχε επί σειρά ετών το θέμα με τον Γιάννη τον Κόντι. Με τους Λάτιν κτλ. Στην πορεία υπήρξε και Γιώργος Ελευθερούδης. Με τον Γιώργο Ελευθερούδη να κάνει δουλίτσες με τον Αντώνιο Καλσάδο. Αφού λοιπόν φύγαμε από αυτό το momentum, ήρθαμε στην άλλη
κατάσταση. Φύγαμε λοιπόν από το μοντέλο του εκτελεστικού τεχνικού διευθυντή, ο οποίος ήταν ο απόλυτος κυρίαρχος σε μια κατάσταση, και πήγαμε σε μια άλλη. Ποια ήταν αυτή? Ποια ήταν αυτή, ρε φίλε? Ορίστε. Ποια ήταν αυτή? Ποια. Συγγνώμη, θα κάνουμε εκπομπή ή θα παίζει με γκόμενε στο κινητό σου? Διάβαζα ένα μήνυμα το οποίο μου ήρθε, ρε φίλε. Με αυτό είπα. Με γκόμενε στο κινητό σου. Αυτό είπα. Με γκόμενε στο κινητό. Αυτό είπα κι εγώ. Με γκόμενε στο κινητό ή ένα μήνυμα που μου ήρθε. Επαγγελματικό δεν μπορεί να είναι. Όχι. Την ώρα τη εκπομπή. Ειδικά τώρα είναι επαγγελματικό. Καλά, σου δείξω μετά. Εντάξει. Ωραία. Τη γκόμενα, όχι το επαγγελματικό. Λοιπόν, πε μου λίγο. Μετά τι έγινε? Μετά ήρθε ο Γαλανό. Γιώργο Γαλανό. Σταματάει κάθε συζήτηση. Μετά ήρθε, όχι, πρώτα ήρθε ο Δημήτρης Καλαϊτζίδης, σαν προπονητής μόνο. Αυτό λέω. Ναι, μετά ήρθε ο κύριος Γαλανός, που έφερε τον κύριο Κάμπος. Μετά ήρθε ο κύριος Καλαϊτζίδης με τον αδελφό του. Άρα ο Καλαϊτζίδης. Άρα ο Καλαϊτζίδης. Ναι. Μετά ήρθε ο Θόδωρος, μετά ήρθε για δύο μέρες ο κύριος Αρβανιδίδης. Εξαιρετικές επιλογές, ναι. Ναι. Μετά ήρθε ο Θόδωρος Καρυπίδης, ο οποίος το πήγαινε μόνο με τον Νίκο Αναστόπουλο. Άρα, άρα ποιος έπαιρνε τους παίκτες? Ο Καρυπίδης. Ο Καρυπίδης, μπράβο. Ωραία. Και τώρα ήρθε πλέον. Πέρυσι είχαμε τεχνικό διευθυντή. Τι. Ναι. Ωραία. Άρα τον πέρυσι ποιος έπαιρνε τους παίκτες? Τον Παύλο τον μικροφόρο. Άρα πέρυσι ποιος έπαιρνε τους παίκτες? Μην κουνιέσαι. Ναι. Ποιος, τι είναι, πώς, είχαμε λοιπόν τον προπονητή τη μια χρονιά που έπαιρνε τους παίκτες. Μετά την επόμενη χρονιά είχαμε τον πρόεδρο που έπαιρνε τους παίκτες. Ναι. Την επόμενη χρονιά είχαμε... Και τους δύο. Μα, δεν νομίζω. Και τους δύο. Ο Μυροφορίδης έπαιρνε τους παίκτες. Και, και οι δύο. Την επόμενη χρονιά ο Μυροφορίδης. Ποιον έφερε ο Καρυπίδης? Φέτος. Πρέπει να απαντήσεις. Ποιον έφερε ο Καρυπίδης? Την περσινή σεζόν. Ναι. Τον Πλατέλα. Μπράβο. Λοιπόν, μόνο αυτόν. Και ναι. Αυτόν. Εντάξει, έχεις... δεν ασχολήθηκε και ιδιαίτερα. Με τον Πλατέλα έχει συμμετοχή όμως. Όχι, έχει συμμετοχή. Έφερε τον καλύτερο σου παίκτη πέρσι. Αυτό πήγα να πω γιατί δικαιώθηκε. Γιατί ήταν ο παίκτης. Έφερε λοιπόν τον Πλατέλα. Και φέτος. Και φέτος, μην κουνά με το χέρι. Ποιον έφερε? Και φέτος ποιο. Ποιον έφερε? Τον Γκάμα. Ποιος τον έφερε, ποιος φέρνει παίκτες? Ποια συνεργασία είναι, νομίζω. Άρα ο Άρης, όλα αυτά τα τελευταία χρόνια... Προπονητή, τεχνικού διευθυντή και πρόεδρο. Έχει συνήθως, εκεί θέλω να σου καταλήξω... Ναι, αυτό έχει φέτος. Έναν να διαλέγει και τη διοίκηση επίσης να συμμετέχει κατά καιρούς. Φέτος ξεκίνησε με τρεις. Ποτέ... Μιλες ποτέ. Ποτέ δεν ξεκίνησε με τρεις. Ποτέ... Δεν είχε συμμετοχή ο προπονητής πέρα από τη χρονιά που ο προπονητής ήταν και διοίκηση. Καλαϊτζίδης. Θεωρώ, πιστεύω και αισθάνομαι. Σε κανένα κλαμπ λοιπόν, σοβαρό, ο προπονητής δεν μπορεί να επιλέγει παίκτες. Ο προπονητής πρέπει να αξιώνει θέσεις. Θέλω ένα αριστερό μπακ, το οποίο να έχει αυτή την ταχυδύναμη, να βγάζει αυτές τις σέντρες, να είναι καλύτερος αμυντικά και χειρότερος επιθετικά. Εκτός αν έχει κάποιον συγκεκριμένο παίκτη στα υπόψη του, όπως έχει ο Ράρ το Βέλεθ. Και μπορεί να κάνει το εξής λοιπόν. Να πηγαίνει στον τεχνικό διευθυντή ή στη διοίκηση, τέλος πάντων στον αρμόδιο για μεταγραφικά ζητήματα, και να λέει: θέλω ένα αριστερό μπακ. Ξέρω τον Παπαδόπουλο. Είναι εξαιρετικός. Τον είχα στον Αστέρα Τρίπολης, στα Γιάννενα και στη δεν ξέρω εγώ τι. Και είναι πάρα πολύ καλός, είναι ό,τι πρέπει για αυτό που θέλουμε. Ο προπονητής όμως ποτέ δεν μπορεί να πει στον τεχνικό διευθυντή δεν είναι καλός αυτός. Γιατί δεν του κάνει. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν είναι αυτός που αξιολογεί τον παίκτη. Στις σοβαρές ομάδες, δεν λέω στον Άρη τώρα συγκεκριμένα. Ναι. Στα κλαμπ τα μεγάλα, ο τεχνικός διευθυντής καταρχήν είναι πάνω από τον προπονητή. Έτσι είναι. Γιατί εδώ έχουμε και μια άλλη αίσθηση. Έφυγε ο Ερέρα, βρίζαμε τον Διαμαντόπουλο. Λες και ο Διαμαντόπουλος ήταν υπάλληλος του Ερέρα. Το ανάποδο είναι. Προϊστάμενος του Ερέρα. Είναι ο προϊστάμενος του Ερέρα και προϊστάμενος του Διαμαντόπουλου ο Καρυπίδης. Και ένα παράδειγμα το οποίο, αυτό που λέει ο Χρήσανδος για τον. Σε περίπτωση που έκτασουμε που ο προπονητής δεν μπορεί να τον κριτικάρει αρνητικά στο τεχνικό διευθυντή, είναι ο Ματέο Γκαρσία. Τι. Ναι. 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 Ο Ματέο Γκαρσία, για τον οποίο δεν γνωρίζουν πολλοί, ότι ο Έρεα δεν πολύ ψινότανε με τον ερχομό του στην ομάδα. Εντάξει, ήξερε όμως, από τη στιγμή που δόθηκε το OK, ναι, ότι μπορούμε να τον φέρουμε, είπε: OK, ναι, ας έρθει. Αυτό. Γιατί δεν είχε και καλύτερο εκεί πέρα, μην το ξεχνάς εκεί. Ναι. Στην πορεία όμως,
Τον δούλεψε σωστά. Και δικαιώθηκαν αυτοί που επέμεναν. Τον δούλεψε σωστά όμως τον Ματέο Γκαρσία Ορέρα. Μην τον απαξιώσουμε τώρα. Δεν απαξιώσω τον Ερέρα. Εγώ σου καταγράφω ένα γεγονός. Λίγο έμεσα. Διαμαντοπουλίστικο μου φάνηκε λίγο. Δεν απαξιώσα, ρε φίλε, τον Ερέρα. Εγώ κατέγραψα το γεγονός. Είσαι φίλος Διαμαντόπουλου. Αδελφός μου. Του παίκτη. Ναι. Λοιπόν. Διαμαντόπουλος γιατί δεν ήταν στην αποστολή την Κυριακή. Διαμαντόπουλος γιατί δεν ήταν στην αποστολή την Κυριακή. Πάει μία-μία με τον Ασλίδη. Εντάξει, ο καθένας το μακρύ του και το κοντό του. Άρα θα πρέπει όταν κρίνουμε μία μεταγραφική ενίσχυση της ομάδας. Να ξέρουμε και πώς ιεραρχικά πηγαίνει το όλο θέμα. Άρα, γιατί είπες θα αποφασίσει ο Παντελίδης, εκεί, από εκεί πιάστηκα εγώ. Δεν είπα θα αποφασίσει. Τι είπες? Δεν χρησιμοποιήσεις τη λέξη θα αποφασίσει. Τι είπες? Θα αξιολογήσει το ρόστερ, για να το θέσω καλύτερα, θα αξιολογήσει το ρόστερ και μαζί με τους ανθρώπους της ομάδας θα αποφασίσουν το τι θα γίνει το Γενάρη. Κολομπαρίστικο είναι αυτό. Γιατί μην χρησιμοποιήσεις τις εκφράσεις στον αέρα, μια με τις γκόμενες, μια με τα κολομπάρια. Γιατί αυτή είναι η έκφραση. Και έχεις τόσο. Και είσαι, έχεις ένα ωραίο. Γιατί ακριβώς αυτή είναι η έκφραση που πρέπει. Εγώ θέλω στον κόσμο να μιλάμε αληθινά. Αληθινά μιλάμε. Κανένας Παντελίδης δεν θα αποφασίσει για τις μεταγραφές. Αν τώρα κάποιοι θέλουν να περάσουν, θα αποφασίσει ο Παντελίδης. Δεν σου είπα ότι θα πάρει άλλο... τελική απόφαση, Χρήσανθε. Βάζουμε επίθετα να χαρακτηρίζουν τώρα τις λέξεις που είπαμε πριν. Εντάξει, πρέπει να είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε. Okay. Βάζουμε επίθετα τώρα. Τελική απόφαση. Ναι, δεν σου είπα, θα πάρει... Την αρχική ποιος θα την πάρει. Την τελική απόφαση. Την αρχική ποιος θα την πάρει. Την αρχική. Τι εννοείς την αρχική απόφαση. Αφού μας έβαλες τη λέξη τελική, πες μας και ποιος θα πάρει την αρχική. Τι εννοείς αρχική απόφαση. Είπες την τελική απόφαση. Για να υπάρξει τελική απόφαση, να υπάρξει μια αρχική απόφαση. Ενδεχομένως μια μέση απόφαση και μια τελική απόφαση. Ναι. Την αρχική ποιος θα την πάρει. Όλοι μαζί. Όλοι μαζί την αρχική. Άμα την πάρουν όλοι μαζί την αρχική, τι χρειαζόμαστε την τελική. Και θα καταλήξουν όλοι μαζί μετά στην τελική. Αφού έχουν καταλήξει ήδη από την αρχική. Τα εξηγώ ωραία. Όχι. Δεν τα εξηγώ ωραία. Εγώ ρε, Χρήσανθε, για να το κλείσουμε κιόλας, γιατί έχει πάει και 6 ώρα. Να το ανοίξουμε για να το κλείσουμε. 6 και 5, λοιπόν, ναι. Και έχουμε πάμε και στο break. Ναι. Ο άνθρωπος βλέπει αυτή τη στιγμή το ρόστερ. Μάλιστα. Αποκτά μια καλύτερη εικόνα γι' αυτό. Μάλιστα. Εντάξει. Το ήξερε το ρόστερ. Άλλο να το ζήσει από μέσα. Άλλο να το ζήσει. Είναι διαφορετικό. Τότε γιατί φέραμε γνώση της ελληνικής πραγματικότητας. Είναι διαφορετικό να το ζήσει. Ξέρει την ομάδα και το ρόστερ. Γιατί ξέρει το πρωτάθλημα στο οποίο παίζει, ρε Χρήσανθε. Το πρωτάθλημα και το ρόστερ. Το πρωτάθλημα, του αντιπάλου και το ρόστερ το ξέρει. Αλλά άλλο να το γνωρίζει και από μέσα. Γιατί μαθαίνει και την προσωπικότητα του ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά είναι. Συμφωνούμε ότι διαφωνούμε. Okay, παπάκια. Είναι παπάκια, παπάκια δεν είναι. Να γεμίζουν οι εκπομπές, ναι. Τα site, ναι. Και εφημερίδες. Παπάκια δεν είναι. Και μετά τα παίρνουν τα παπάκια αυτά. Να το παίξεις κακώς οι τώρα, δήμονες, ναι. Του καφενείου, ναι. Είμαι, δεν το παίζω. Οι δήμονες του καφενείου. Οι δήμονες του καφενείου. Και εγώ ξέρω γιατί το έφυγε ο Ερέρα. Ποιος Παντελίδης μόνο από τη Β' Εθνική μπορεί να φέρει παίκτη. Εγώ δεν σου πω ότι Παντελίδης θα φέρει παίκτη. Δεν διαστρεβλώνω στα λόγια μου. Και αυτό το οποίο λέω, δεν σου είπα ότι Παντελίδης θα πει θέλω το Φουφουτόπουλο να έρθει. Φουφουτόπουλος κάνει κολυψέως αγόρα βασικά, όχι. θέλω τον τάδερ παιδί μου να έρθει. Παίκτες θα πάρουν ο Διαμαντόπουλος. Θέλουμε ένα φορ. Καρυπίδη. Έχει κλείσει ήδη. Πέρα από αυτό, δεν μας το λες ένα μήνα, εντάξει. Μπορεί να είπε Παντελίδης θέλω ένα χαφ. Θέλω ένα χαφ μπορεί να θέλω ένα χαφ. Οποία το φέρουμε. Δεν θέλει χαφ. Παράδειγμα σου θέτω. Δεν σου πω ότι θέλει χαφ. Μην το πάρει κανένα και γράψει αύριο. Θέλει. Ο Άρης θέλει. Θέλει χαφ. Ο Άρης θέλει. Ο Παντελίδης θέλει. Ο Διαμαντόπουλος θέλει. Ο Καρυπίδης θέλει. Σέντερ φορ. Αριστερό μπακ. Αλήθεια. Και δεξί μπακ. Τα έχουμε πει αυτά, εντάξει. Αυτές οι τρεις είναι οι βασικές θέσεις στις οποίες κοιτάνε ποδοσφαιριστές. Το έχουμε πει αυτό. Την ίδια στιγμή όμως κοιτάνε και για ένα εξτρέμ ακόμα. Έτσι. Και αυτές είναι οι βασικές θέσεις με βάση το ρόστερ που έχει σήμερα. Επειδή όμως ο Παντελίδης εκτός από αυτούς που θα έρθουν θα αξιολογήσει και αυτούς που θα φύγουν μαζί με τον τεχνικό διευθυντή. Ενδεχομένως να προκύψει και κάποια άλλη θέση. Και για να το, και για το να... Γενάρη όμως για να δώσουμε το ρεπορτάζ στον κόσμο, το μόνο βέβαιο ότι θα έρθει είναι φόρο. Είναι φόρο. Και για να συμπληρώσω αυτό το οποίο λες, ο Άρης έτσι... Εμέν έχει επικεντρωθεί σε μια-δυο συγκεκριμένες θέσεις πρώτη αυτή του φόρου, αλλά γενικότερα τις έχει παίκτες σε όλες τις θέσεις. Έχει μια λίστα παιχτών, η οποία δεν είναι μικρή, και αν προκύψει κάποια εξαιρετική περίπτωση, μπορεί να κινηθεί και για αυτήν.
Εγώ νομίζω ότι δεν θα πάει σε συμπληρωματικές επιλογές τον Γενάρη. Και διόρθωσε με κάνω λάθος, αν οι κινήσεις που θα γίνουν το Γενάρη την 1, την 2, την 3, θα αφορούν θέσεις που θα αφορούν ποδοσφαιριστές που θα έρθουν και θα είναι δεκαδάτη. Κάνω λάθος. Μεγαλομέτωχος του Άρη, ναι, είναι ο Θόδωρος Καρυπίδης. Αλήθεια είναι αυτό. Ό,τι και να πεις ότι θα γίνει σήμερα, αύριο μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Το αντίθετο. Όχι, δεν είπα το αντίθετο. Α. Είπα κάτι άλλο. Κάτι άλλο. Εγώ λέω τώρα. Ο Καρυπίδης είναι ο πιο απρόβλεπτος παράγοντας που είχε ο Άρης και έχει ο Άρης τα τελευταία χρόνια στο κομμάτι των μεταγραφών. Γιατί ο πιο απρόβλεπτος όλων, χαιρετίσματα στη Γαλλία, ήταν ο Λάμπρος. Αλλά ήτανε. Ο πιο απρόβλεπτος από όλους. Δεν υπάρχει. Παρορμητικός όσο δεν πάει, τέλος πάντων. Εδώ ήταν προς τη Θεσσαλονίκη με κάτι φίλους μου στα δικαστήρια. Λοιπόν, ο Καρυπίδης όμως μπορεί να σου πει σήμερα ότι παιδιά είμαστε σφιχτά στο μπάτζετ, δεν μπορούμε να κάνουμε και την άλλη μέρα πάνε να φέρει το σιωπή. Ναι. Όπως και έκανε. Καρυπίδης για το Μαυράη έλεγε θα δούμε τώρα, έχουμε αυτό, έχουμε σόζα, έχουμε δελυζήσει. Που βέβαια, αν έλεγε κάποιος το καλοκαίρι που το έλεγαν ότι θα πάω με δελυζήσει βασικό στόπερ, μπινελίκια πέφτανε. Και τώρα μπαίνει ο Μαυράη μέσα. Και ρίχνετε μπινελίκια. Αλλαγή του Δελυζή. Και φυσικά είναι αλλαγή του Δελυζή. Είναι καλύτερο. Και άξια είναι αλλαγή του Δελυζή, γιατί ο Δελυζή αυτή τη στιγμή είναι σταθερότατο. Ναι. Γι' αυτό βγαίνουν και τα σενάρια μπουρδολογία που αναπαράγουν ορισμένοι με σκοπό να δημιουργήσουν θέμα στην ομάδα. Και πάνε και κάτι άπειροι και τα βάζουν και σε κάτι site κυτρινόμαυρα. Και ευτυχώς βίνονται μετά. Ο Δελυζή αυτή τη στιγμή παίζει και για το επόμενο συμβόλαιό του. Το οποίο επόμενο συμβόλαιό του είναι συμβόλαιο ζωής. Είναι το τελευταίο του καλό συμβόλαιο. Έχει μια δυνατότητα να πάει πολύ ψηλότερα από τα 50 χιλιαρικάκια, 60 πόσα είναι, παίρνει φέτος. Και είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής ο Δελυζήσης. Και είναι 31, ζωή. Το συμβόλαιο που θα κάνει το καλοκαίρι θα είναι το καλύτερό του συμβόλαιο ever. Έχει άλλο ένα κίνητρο λοιπόν. Αυτά, κύριε Παπαδόπουλε. Πάμε Βασίλη Καβαδία στο διάλειμμα. Να πω βέβαια, γιατί βλέπω ότι δεν το βρήκατε, είστε λίγο χλωμοί σήμερα. Η ομάδα είναι η Κατοβίτσε. 1-0 σε εκείνο το απίστευτο παιχνίδι με τα πέναλτι που χάναμε. Στην οποία ήμουν στην 3, όχι στη 2. 2 ήμουν Χαποέλ Μπερσεβά. Το δεύτερο γκολ στο Ισραήλ το έβαλε ο Μιλόγεβιτς. Η ομάδα έχει κερδίσει 3-1 εδώ. Κέρδισε 2-1 εκεί με Μπουγιουκλή και Μιλόγεβιτς. Τον ποδοσφαιριστή, δηλαδή τον Σέρβο, το έτερο ίμιση του Λόντσαρ. Το αχτύπητο δίδυμο ο κοντός και ο ψηλός, με τον ψηλό ως νεαρό και άπειρο ρεπόρτερ να με παίρνει στο κυνήγι στη Βέρεια σε ένα μάτς Βέρεια-Άρης 1-1. Μετά το μάτς, όταν και σκόραρε ο Μιλόγεβιτς, μια ιστορία να μαθαίνεις Παπαδόπουλε. Διάλεγε. Όταν και σκόραρε ο Μιλόγεβιτς το 1-1 εκεί στη Βέρεια και ο Χρήστος Τσαλτίδης ως νεαρός ρεπόρτερ τότε στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης, άπειρος εντελώς. Γι' αυτό σου λέω από τα βιώματα μαθαίνεις. Είχε γράψει την προηγούμενη μέρα ότι ο Μιλόγεβιτς μαζί με τον Τραϊανό Δέλα ήταν στα μπουζούκια μέχρι τις 5 το πρωί. Μάλιστα. Και τους είχε ξεφωνήσει. Ήμουν και σε 40 τότε. Αυτό ήταν το κλίμα. Έμαθα μετά στην πορεία ότι αυτό φιλτράρεται. Ή τουλάχιστον πας στα μπουζούκια και πετάς μαζί τους λουλούδια. Όχι. Όταν είσαι πέμπτη ώρα το πρωί στα μπουζούκια, έχεις υποχρέωση να το γράψεις, Νίκο Παπαδόπουλε. Απλά όχι στο Λαμπαουτάρη. Γράψτε το και εσείς στην Αθλητική Μακεδονία Στράκη. Στην ένδοξη αυτή η εφημερίδα, το μεγάλο αυτό σχολείο. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στο break. Τώρα πάμε στο break. Χαιρετίσματα στο Λιούμπισα, ο οποίος ήταν και παραμένει ένας από τους αγαπημένους μου φορ στον Άρη, γιατί πραγματικά είναι αυτό, είναι αυτή η έννοια του center for. Ο ψηλός, δυνατός σκόρερ. Δυστυχώς τον έχει πάρει άλλη ομάδα αυτή τη στιγμή και δεν μπορώ να την ονομάσω κιόλας στα πρότυπα του σκόρερ που θέλω εγώ. Παρ' όλα αυτά, πλησιάζει η στιγμή
που θα έρθει στον Άρη και ίσως να είναι και το Γενάρη, ο φορ ο οποίος θέλω. Break. Λίπερο 107,4 All About Άρης on Air. Φτάσαμε 6.30. Σε ρίχνω το πάρουμε, Βασίλη μου. Μπαίνουμε στο τελικό κομμάτι της εκπομπής. Με ανοιχτές γραμμές από τώρα 2.31.0, 2.87 και 3 οκτάρια. Για να πούμε για διαιτησίες και μαγείες ωραίες που βλέπουμε. Για σπανό στην ΚΕΔ. Αν θέλετε να σχολιάσετε αυτά που γίνανε χθες. Δύο εισιτήρια Άρης ΑΕΚ Σάββατο στο Παλέ, 5.30 ώρα. FM και ενώ όνομα τεπώνυμο. Στο 5.45.26 για την κλήρωση που θα κάνουμε λίγο πριν τις 7. Και ανοιχτές φυσικά οι γραμμές 2.31.0.287.888. Σήμερα ναι, εντάξει. Αν και περιμένω τα χθεσινά να είναι πιο ζεστή, αλλά... Εντάξει. Όχι, μα χάναμε. Αν χάναμε θα ήταν σίγουρα πιο ζεστή. Μετά τα χθεσινά, σου λέω. Μετά τα χθεσινά. Μιας που είπε βόλεϊ ο Χρύσανθος, έχει και ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απόψε. Στο κλειστό της Μίκρας. Ο Άρης, ο οποίος παίζει τον επαναληπτικό με την βουλγάρικη Μπερόε Σταγκόρα. Το Μπερόε είναι σίγουρα. Ζαγκόρα, ναι. Μπερόε Ζαγκόρα. Λοιπόν, 8.30 ώρα στο κλειστό της Μίκρας. Επαναληπτικός Άρης έχει χάσει με 3-0 στο πρώτο παιχνίδι. Θα βρεθεί και αντιπροσωπεία μάλιστα του ποδοσφαιρικού Άρη στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Σε ένα δείγμα έτσι ότι ο Άρης είναι μια οικογένεια και είναι αλήθεια ότι δεν βλέπουμε πολύ συχνά παίχτες του ποδοσφαιρικού τμήματος να πηγαίνουν στο γυναικείο βόλι. Έτσι, το οποίο βέβαια παίζει η Ευρώπη στο Challenge Cup και θα προσπαθεί σήμερα στη γεμάτη, όπως αναμένεται, Μίκρα να πάρει και την πρόκριση από τους 32 της διοργάνωσης όπου βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Πάμε στον πρώτο φίλο, καλησπέρα. Έλα ρε Νίκο. Καλώς τον. Τα ακουστικά σου. Για να μην λέτε ότι... Ότι. Δεν παίρνουμε ένα με τηλέφωνο. Άμα χάναμε και άμα κερδίζουμε. Εντάξει, κοίτα. Οι ήττες δημιουργούν περισσότερη κουβέντα, είναι η αλήθεια, δυστυχώς, από ότι οι νίκες. Καλά, κοίταξε να δεις. Όταν είναι λίγο ήρεμα τα πράγματα είναι φυσιολογικά. Όταν όμως είναι οι φουρτούνες, ναι, τότε δεν λέμε ότι ο καλός, ας πούμε, Καραβοκύρης στη φουρτούνα φαίνεται. Αλήθεια είναι. Τότε θα πάρεις τηλέφωνο να δεις, ναι, να πεις, να κάνεις, να ράνεις. Ναι. Για λίγο ρε εσύ για τις μεταγραφές, τι λέει το κοιτάπι. Χρήσανθε. Πού ξέρω εγώ. Ε. Εσύ ξέρεις το φορ, γι' αυτό. Δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρεις τίποτα. Έχουμε πει ότι θα αποκτηθεί σίγουρα ένας επιθετικός. Αυτό είναι δηλαδή μόνο για... Για center for, και μιλάνε. Πολύ πιθανό. Εντάξει, κοίτα, από τον εγώ αυτό το οποίο, ναι, εγώ αυτό το οποίο ξέρω από το Σεπτέμβριο, ότι από το Σεπτέμβριο θα έχει αριστερό back. Σεπτέμβριο-Οκτώβριο εκεί πέρα. Και τι μόνο αριστερό back θέλεις, θέλεις back δεξιά. Και δεξί θες ενδεχομένως. Τουλάχιστον, ας πούμε, τρεις μεταγραφές. Πρόσεξε με λίγο. Δύο backs, ας πούμε, ακραία δεξιά-αριστερά και πρόσεξε ένα center for. Η χειμερινή μεταγραφική περίοδος είναι δύσκολη. Δεν είναι εύκολη. Νίκο, κοιτάξτε να δεις, δύσκολα δεν είναι τίποτα όταν έχεις τόσο με χρήματα. Αφήστε τα αυτά. Δεν έχεις τόσο. Δεν είναι, είναι... υποτίθεται ότι... Είναι πιο ακριβή η αγορά. Το καλοκαίρι έχεις περισσότερο χρόνο. Αλλά και τώρα λοιπόν, ας πούμε τον Ιανουάριο, όταν έχεις πρόγραμμα, τις μεταγραφές, κατά την προσωπική μου άποψη, θα πρέπει να τις είχε τελειώσει ο Άρης αυτήν την ώρα. Όταν έχεις πρόγραμμα και όταν έχεις δει... Το Γενάρη, λοιπόν, όταν έχεις δει από την προετοιμασία, σου είδες ότι είχες, ας πούμε, πρόβλημα. Και όταν υπάρχει πρόγραμμα και τα χρήματα, πρέπει να είσαι έτοιμος τώρα. Εντάξει, έχεις μία δυσκολία για την περίοδο αυτή γιατί είναι περιορισμένη, ενώ υποτίθεται το καλοκαίρι έχεις, ας πούμε, μεγαλύτερο χρόνο να μου, λοιπόν, γιατί λήγουν και περισσότερα συμβόλαια. Και περισσότερες επιλογές, ναι, και αυτό είναι σημαντικό. Ναι, έχεις περισσότερες επιλογές, λήγουν περισσότερα συμβόλαια, να μου και τα λοιπά. Εντάξει, το καταλαβαίνω αυτό, αλλά όταν όμως είσαι ομάδα με πρόγραμμα, τις μεταγραφές σου, να μου, θα πρέπει να τις είχες, ας πούμε, τώρα σχεδόν έτοιμες. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, ας το δούμε να με το θέμα καλά, εάν πραγματικά πιστεύουν ότι μπορούμε να κάνουμε να με κάτι. Και ως προς τον αγώνα με τον Ατρόμητο, να συνεχίσουμε στο ίδιο στυλ και καλύτερα, με πάθος δύναμη λοιπόν, ας πούμε, και δεν νομίζω να υπάρχει πρόβλημα για τα επόμενα τρία παιχνίδια λοιπόν για την ομάδα. Αν και όλα τα παιχνίδια του Άρη είναι δύσκολα, γιατί τα χωράκια
σε παίζουν 80-20 μέσα έξω. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημα του Άρη. Εύχομαι κάποια στιγμή λοιπόν αυτή η ιστορία να πάρει ένα μετέλος. Αλλά για την ώρα προσιλωμένη και δεν χρειάζεται ούτε ψυχολογικά, γιατί φέρανε λοιπόν την ισοπαλία με τον Παναθηναϊκό και με τον τρόπο που ήρθε. Δηλαδή τι θα τους πάρει λοιπόν η ψυχολογία από κάτω, γιατί, για ποιο λόγο. Ίσα που πρέπει περισσότερο δύναμη να τους δώσει, περισσότερο πάθος, περισσότερο φανατισμό και περισσότερο πιστεύω στον εαυτό τους. Ευχαριστώ πολύ. Να καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα, εγώ είμαι. Χαίρετε, ναι. Ναι, ο Αντώνης είμαι από το Λεμανιτά, πώς είστε. Γεια σου, Αντώνη. Λοιπόν, θέλω να μου επιβεβαιώσετε κάτι. Έχει βγάλει ανακοίνωση ο συμπολίτης για την χθεσινή ιδιαιτησία και για το ότι συνέβη. Ανακοίνωση. Ναι. Ανακοίνωση δεν έχω δει, να τσεκάρω όσο μιλάς. Μάλιστα, οκ. Okay. Ανακοίνωση, δηλαδή, ΠΑΕ ΠΑΟΚ εννοείς. Ναι. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει βγάλει, αλλά... Το να έχει μάλιστα βγει ανεπίσημα κάτι θα δούμε. Στα ραδιόφωνα που άκουσα σήμερα το πρωί έχουμε μια καινούργια προσέγγιση για τον ορισμό του πέναλτι και εισάγεται η έννοια της πρόθεσης. Ανακοίνωση δεν έχουν βγάλει. Μάλιστα. Εισάγεται η έννοια της πρόθεσης. Δηλαδή ο Γιουνές είχε πρόθεση με στην Τούμπα. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι. Σωστά. Ο Τζανακάκης είχε πρόθεση την ώρα που κατέβαζε ναι, το χέρι. Ναι, 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 ναι. Και έχουμε τώρα εδώ, δεν υπήρχε πρόθεση, σήκωσε το χέρι να παραγγείλει και χτύπησε μια μπάλα στο χέρι του. Αυτό. Λοιπόν, το τι είναι αυτό βρε αδικημένη που είχε σήμερα μια αεξίδικη εφημερίδα, νομίζω ότι είναι, τα λέει όλα. Τα λέει όλα. Και επειδή θέλω πιο πολύ να μιλήσω για την ομάδα, θέλω να μου επιβεβαιώσετε μία αίσθηση. Με όσους μίλησα που ήταν μέσα στο γήπεδο, μου λένε ότι είδανε τον καλύτερο Άρη που έχουν δει εντός έδρας. Μέχρι το 60, ναι. Μέχρι το 60, ναι. Ναι, ναι. Υπάρχει ένα θέμα, πιστεύετε ότι υπάρχει ένα θέμα, ας το πούμε, φυσικής κατάστασης, ναι. Η εκτίμηση είναι ότι μετά από 65 λεπτά, ας πούμε, 60 τόσο δυνατού και τόσο ψηλά του πρέσινγκ. Το εξηγήσαμε χθες. Το είπαμε και χθες. Είναι διαφορετική η προετοιμασία που έγινε από τον Ερέρα για να παίζει ένα αδιαφορετικό τρόπο παιχνιδιού. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα μαραθώνιο κατοχής μπάλας κτλ. Που δεν χρειάζεται τόση έκρηξη και τόση μεγάλη ένταση. Και είναι διαφορετικός ο τρόπος με τον οποίο επιλέγει να παίξει ο Παντελίδης με αυτό το pressing ψηλά και όλα τα υπόλοιπα. Πάντως, πήραμε 7 βαθμούς, μη έχοντας την κατοχή στην μπάλα. Και αυτό δείχνει ότι μάλλον η καινούργια πλεύση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Έχουμε ξαναμιλήσει, έχω πει πως είμαι πολύ... Η αλήθεια είναι ότι αυτό που λέγαμε πάντα για τον Ερέρα είναι ότι μας αρέσει να έχουμε την κατοχή, μας αρέσει το κυριαρχικό ποδόσφαιρο, αλλά θα πρέπει και ο προπονητής να προσαρμοστεί στα ελληνικά δεδομένα. Στην Ισπανία μπορεί αυτό να είναι ό,τι πιο αποδοτικό, γιατί παίζουν και οι περισσότερες ομάδες έτσι. Στην Ελλάδα όμως πρέπει να είναι ένας συνδυασμός. Δηλαδή να έχεις φυσικά την κατοχή εφόσον μπορείς και έχεις τους ποδοσφαιριστές για να το κάνεις, αλλά όποτε χρειάζεται να λειτουργείς και λίγο πιο έξυπνα. Νομίζω ότι και ένας από τους βασικούς λόγους της αλλαγής προπονητή είναι αυτός. Δηλαδή ότι ο Παντελίδης είναι πιο προσαρμοστικός στα δεδομένα ενός αγώνα. Ενώ ο Ερέρα είχε το δικό τρόπο να παίζει. Έτσι. Άλλοτε βγαίνει, άλλοτε δεν βγαίνει αυτό. Ναι, στην αρχή ήταν πολύ εντυπωσιακό γιατί είχαμε. Ναι, γιατί δεν μας ξέραν όμως κιόλας. Ορίστε. Γιατί δεν μας ξέρανε. Γιατί η Λαμία, όταν μπαίνεις μέσα στη Λαμία, δεν ξέρει ποιος είναι ο Ματέο Γκαρσία, δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπρούνο Γκάμα, δεν ξέρει τον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Άρης. Έχει ιδέα έναν Άρη πέρσι β' εθνικής. Έχει τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Ναι, βέβαια. Έχει τεράστια διαφορά. Ρε παιδιά, αυτή η ψυχή ο Βίτορ τι κάνει, είναι καλά, είναι στην ομάδα ακόμα. Ο Βίτορ. Είναι στην ομάδα, ναι. Γιατί, να σου πω κάτι, παιδιά, γιατί είδε τέτοια μερεμούρα πολύ με τον Βίτορ. Εγώ το, είδα το παιδί, εγώ το είδα το παιδί στο παιχνίδι που τον έβαλε με τον Ήτο Σπάτων, δεν έκανε τίποτα. Δεν έκανε τίποτα. Ναι. Για εξτρέμ ειδικά, να βγάλω τον Ματέο Γκαρσία και να τον βάλω μέσα στην αποστολή, ποιο να βγάλω. Γιατί είναι εξτρέμ. Δεν μπορεί να παίξει, όπως έλεγα και εγώ, back. Δεν είναι back, φαίνεται. Δικαιώνει τον Νίκος Παπαδόπουλος. Ποιο να βγάλω δηλαδή για να βάλω τον. Να βγάλω έξω τον Μαρτίνες. Να βγάλω έξω τον Τιγκινί για να παίξει αυτό το παιδί. Όχι, ποιο δηλαδή, να βγάλω. Ενδεχομένως να ήταν και λάθος η αγορά του. Έτσι δεν είναι. Δανεικός δεν είναι. Αγορά δεν είναι. Είναι μια περίπτωση συνιδιοκτησίας. Έτσι. Η οποία είναι 20 χρονών στα 21. Να δούμε. Μπορεί να σου πω κάτι. Εμείς τώρα κρίνουμε από ένα ημίχρονο που το είδαμε το παιδί. Μπορεί
να έχει κάποια πράγματα και να του δώσει κάποια ευκαιρία ο Παντελίδης. Να το δούμε στην πορεία. Αλλά δεν νομίζω και στις προπονήσεις τώρα που μαθαίνουμε δεν είναι κάτι φοβερό δεν και τρομερό. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι φοβερό και τρομερό. Και ξέρεις, αυτή είναι και λίγο περίεργη. Άμα δεν παίζουν. Και δεν έχει, βρει και μια δεν έχει καταφέρει να βρει μια σταθερότητα στους προπονήσεις μέσα στη Μισοβίτορ. Δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει και τίποτα το παιδί, αλλά τέλος πάντων. Να σε καλά, φίλε, γιατί περιμένω να λέω. Έγινε, θα τα ξαναπούμε. Να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο, καλησπέρα. Ναι, καλησπέρα. Χαίρετε. Νίκος και Χρήσανθος, καλησπέρα, καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Ο προηγούμενος σου ήταν. Εάν πάρουμε center forward δηλαδή, θα πρέπει να διώξουμε έναν ή Διαμαντόπουλο ή ένα Σλίδη. Γιατί να πρέπει να διώξεις οπωσδήποτε εσύ. Τι να κάνεις, Χρήσα, δηλαδή έχεις 4 center forward. Ο Νασλίδης δεν είναι σεντερφόρ. Ο Νασλίδης δεν είναι σεντερφόρ καταρχήν. Παιδιά, εντάξει, δεκάρι είναι. Ούτε δεκάρι. Είναι η δεύτερη θέση πίσω από το σεντερφόρ. Είναι ο λίγο all around. Ναι. Καλά, μπορεί να αποδεσμεύσει κιόλας, δεν ξέρω. Μπορεί. Ωραία. Μπορεί να γίνει και αυτό που λες. Μπορεί να φύγουν και οι δύο που είπες. Μπράβο. Θα μιλήσω για τον Άρη. Δεν θέλω να. Εγώ θα μιλήσω για κάτι άλλο, για μεταγραφές που είπες. Καλό είναι, Χρήστανθέ μου, να έρθουν δύο άτομα που έχουν φορέσει την κίτρινη φανέλα και έχουν δείξει ότι μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στον Άρη. Είναι μια καλή περίπτωση και ο Μπακασέτας και ο Γιαννιώτας. Ας το δει η διοίκηση αν μπορεί οικονομικά να το κάνει αυτό. Έχει κλείσει ήδη στο εξωτερικό, πάμε παρακάτω. Ποιος? Ο Μπακασέτας. Πάμε παρακάτω. Εντάξει. Ο Γιαννιώτας δεν ξέρω. Τον Μπακασέτας τον πάει ένα τηλέφωνο ο Διαμαντόπουλος. Να το κλείσει. Κουμπάρος του είναι. Εντάξει, μια, που έλεγα είναι καλή... μια που έλεγα για κουμπαριές πριν. Κρίσατε, είναι μια καλή περίπτωση γιατί μου λέει, ακούμε τώρα που λέμε σαν Αριανή. Αν τραυματιστεί Θεός φυλάξει ο Ντεγκάμα, ποιος θα παίξει τη θέση. Ο Μπακασέτας, φίλε, παίρνει 400 και 500. Δεν μπορείς να πάρεις τον Μπακασέτα με τέτοια ποσά στον Άρη. Είναι με 400 πολλά. Πάνε φέρε. Τον επόμενο κόκκι. Ανέβηκε τόσο πολύ τιμή του. Φίλε, πρωτάθλημα. Γι' αυτό δεν τα βρίσκει. Πρωτάθλημα. Πήρε Champions League 20 εκατομμυρία για πήρε ο Μελζάν. Μάλιστα. Οκ. Λοιπόν, τώρα μιλήσουμε για διαιτησία. Ναι. Για τις μεταγραφές, εγώ καλούμε. Είναι θέμα διοίκησης. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από εμάς. Θα μας το πούν τελευταία στιγμή. Μπορεί να τους έχουν κλείσει και να μην το λένε και καλά κάνουν. Ή οτιδήποτε πιστεύουν. Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή χρειάζεται ένα-δύο παίκτες καλούς. Και στην καλοκαιρινή περίοδο μην πάρουμε πάλι 14 παίκτες. Να πάρουμε παίκτες που μπορούν να μας κάνουν δεν διαφορά. Δεν θα πάρεις 14 το καλοκαίρι. Πλέον θες 2 το Γενάρη, εγώ πιστεύω πρέπει να πάρεις. Μπράβο. Και άλλους 3-4 το καλοκαίρι. Έτσι, μπράβο. Και ας πάρεις 3-4 συμπληρωματικούς. Ναι, κοίταξε. Ξέρετε και πώς θα φύγουν. Για να κάνεις ομάδα. Κοίταξε, αν δεν μπορέσω να κρατήσω τον Ματέο Γκαρσία, έτσι, οι υπόλοιποι όλοι οι ποδοσφαιριστές, ο Βέλεφ, ο Κουέστα, ο Μπρούνο Γκάμα, έχουν διετή και τρίτη συμβόλαια. Έχω κορμό πλέον. Ο Μπάσα, ο Σιώπης. Έχω κορμό πλέον. Πέρσι έτσι, δεν είχα τίποτα. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε τρελά πράγματα. Και θα σου πω εγώ αν κρατήσω από τους 11, τους 8, έτσι. Τι ομάδα θα έχω του χρόνου. Έτσι, μπράβο. Αυτό θέλουμε. Αυτό θέλουμε. Δεν θέλουμε παραπάνω τρελά πράγματα. Να φέρουμε 2-3-4 παίκτες που να κάνουν τη διαφορά παραπάνω από αυτό που είναι. Τέλος. Τώρα για τη διαιτησία. Να αλλάξει, ρε παιδιά, ο νόμος τότε. Εφόσον τα πέναλτι, προσέξτε, είναι άθελα, γιατί τα περισσότερα πέναλτι που δίνουν είναι άθελα. Ποιος ποδοσφαιριστής θέλει να κάνει χέρι. Δεν το κάνει επίτηδες, σηκώνει το χέρι, χτυπάει στο χέρι του, εκεί που είναι και δίνει πέναλτι διαιτητής. Λοιπόν, εφόσον ο ΠΑΟΚ και ο κάθε ΠΑΟΚ θεωρεί ότι αλλάζει ο νόμος και θα πρέπει κατά συνείδηση του διαιτητή να μην δίνει κανένα πέναλτι, γιατί κανένας ποδοσφαιριστής δεν το κάνει το χέρι επίτηδες. Εκτός άμα κάνει ένα πλοζόν να πιάσει την μπάλα. Εντάξει, θα το δώσει και το πέναλτι με το σκεπτικό του ΠΑΟΚ. Γιατί θα μας τρελάνουν οι άνθρωποι. Τα γυρνάνε όπως θέλουν. Ας παραδεχτούν μια φορά ότι πάνε να πάρουν το πρωτάθλημα. Εντάξει, οκ, έχουν μια ομάδα ενδεχομένως καλύτερη, μια από τις καλές ομάδες που μπορεί να το χτυπήσουν, γιατί δεν υπάρχουν άλλες ομάδες που το χτυπήσουν. Αλλά μην μας λένε ότι θα το πάρουν και χωρίς τη διαιτησία. Έτσι, να μην μας τρελαίνουν. Δηλαδή, έλεος, να είναι λίγο φίλαθλοι οι άνθρωποι. Να μας πούνε, εντάξει, ρε μάγκες, μπορούμε και το κάνουμε. Γούστο μας και καπέλο μας. Μην μας τρελαίνουν και μας το βγάζουν το άστρο μαύρο. Μην τρελαθούμε. Όπως και το πένα το κύπελο που πήρανε. Αφού αυτό το χρώμα δεν ήταν offside, είτε το βάλε με το χέρι. Μην τρελαθούμε δηλαδή. Αυτά τα πέτσινα δηλαδή. Μην τρελαθούμε. Θα πάρουν και αυτοί ένα πέτσινο πρωτάθλημα. Να το ξέρουν αυτό. Θα πάρουν πέτσινο πρωτάθλημα. Τέλος. Γιατί η διαιτησία τους βοηθάει εκεί που θέλει βοήθεια. Ας το δώσει το πέναντι και ας φάει 4 λαμία. Αυτές είναι οι ομάδες. Έτσι εγώ παραδέχομαι τις ομάδες. Εγώ έτσι. Και να σου πω για κάτι, Χρήσανθέ μου.
επειδή χθες έλεγε στον Άρντογαν μας ξεσκίζουνε, συμφωνώ μαζί σου, αλλά εγώ θέλω να πάρω ένα πρωτάθλημα χωρίς να με βοηθήσει κανένας. Δεν έχω ανάγκη. Δεν θέλω να πάρω τέτοια πρωταθλήματα και να μου το χτυπάνε. Αυτά που κορόιδευαν οι απέναντί μας στους άλλους θα κάνουν χειρότερα αυτοί. Δεν το γουστάρω. Δεν θέλω εγώ τέτοια ομάδα. Ας μην πάρω ποτέ. Εγώ θέλω να είμαι αυτό που είμαι. Σε κανένα καράβι επάνω και θέλω να είμαι ο Άρης αυτός που είμαι τόσα χρόνια. 100 τόσα χρόνια. Τέλος. Δεν θέλω εγώ πέτσινα μπέναλτι, ούτε πέτσινα κύπελα. Ούτε πέτσινα πρωταθλήματα. Δεν τα γουστάρω. Τέλος. Να πάνε να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν κατάλαβα. Πήραν τα πάντα αυτά, όλα τα κέντρα αποφάσεων, ό,τι κάνανε παλιά οι άλλοι και μας το παίζουν και ότι έχουν και αδικημένοι. Μην τρελαθούμε. Δώσ' το πέναλτι και σπάς πέντε μετά. Δεν με πειράζει, αλλά δώσ' το ρε φίλε. Στη Λαμία είναι. Όπως μου λέει ένας φίλος, ο πρόεδρος της ΕΠΟ είναι ομοειδεάτης μας, αριανός. Ναι, μην τρελαθούμε δηλαδή, μας το παίζουν ότι εντάξει. Απίστευτα πράγματα. Όμορφα και ωραία. Αλλά τρελαίνομαι όταν ακούω κάποιους να λένε «Α, δεν είναι έτσι, λέει, το χέρι ήταν σηκωμένο». Λέει «Εντάξει, λέει, δεν το είχε πρόθεση. Έμα δεν το είχε πρόθεση, αγόρι μου, να μην δώσει κανένα πέναλτι από αυτά που πήρες με τον Άρη». Δεν κατάλαβα. Γιατί πήρες πέναλτι. Ήθελε ο Τζανακάκης να κάνει πέναλτι. Να χτυπήσει το χέρι του δηλαδή. Όχι ρε Χρυσανθέ, αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή μην τρελαθούμε. Μην χάσουμε δηλαδή και είπαμε να είμαστε φιλαθλοί μέχρι ένα σημείο. Μην μας αλλάζουν τους νόμους. Δεν δηλαδή, είναι φιλαθλοί αυτοί. Θα κάνουν τα όχι, πάντα αλλάζουν, για να πάρουν το πρωτάθλημα. Μην μας αλλάζουν τους, δηλαδή, τους νόμους της φύσης. Δηλαδή δεν γίνεται αυτό. Εσύ που είσαι τόσα χρόνια βλέπεις γήπεδα και έχεις και παίξει μπάλα, έχεις δει κανέναν πέναλτι που να θέλει να το κάνει ο παίκτης? Ναι, έχω. Πες μου ρε Χρυσάδε, έχεις δει κανέναν. Τόσο άμα κάνει κανένα πλωζόν στην Εστία για να μην πει το κόλγα. Εντάξει. Εντάξει, δεν γίνεται ρε παιδιά. Άντε να είσαι γερός. Να είσαι καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Καλησπέρα. Παιδιά, έχετε άλλα 10 λεπτάκια για τα δύο εισιτήρια του Άρη ΣΑΕΚ. Παρακαλώ. Χαίρετε. Ναι. Γεια σας. Εγώ είμαι. Ναι, ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Έρχομαι έτσι στο ψιλικατζίδικο. Λοιπόν, ναι. Δύο πραγματάκια συντομία. Το ένα, στο δωμό του να πάρει ο συμπολίτης το πρωτάθλημα, θα σφάξουν πολλές ομάδες. Ένα είναι αυτό. Εγώ το φώναζα και το έλεγα πριν μερικά χρόνια και έλεγα θέλει να γίνεις δυνατός. Ναι, κάντε εκεί που το κάνανε, αλλά αποδεικνύει ότι θα το κάνουν παντού. Και αν έχουν βάλει σκοπό να πάρουν Καναδά, θα σφάξουν πολλές ομάδες ακόμα. Πάρα πολλές ομάδες. Και ένα δεύτερο, λίγο πιο ρε παιδιά, η κερκίδα να γίνει λίγο πιο θορυβόδες, λίγο πιο αντρική να γίνει. Το έχουμε γυρίσει πολύ στον Μπαλάρινε. Ναι. Εντάξει, δηλαδή είναι ξεφύλλα αυτό το πράγμα. Τι είναι Μπαλάρινε. Παίζεις τώρα ντέρμπι και το πας λες και λες χριστουγεννιάτικα κάλαντα. Τι είναι αυτά ρε. Αυτό είναι παλιό ρε το για σένα ήρθα πάλι. Θα τώρα ήρθα να προβλήσω στο γήπεδο πρέπει να σου. Νομίζω ότι προχθές μετά από καιρό στο τελευταίο. Ήταν δυνατό. Μπράβο, ήταν δυνατό προχθές. Ήταν το γιουχάρισμα. Ναι, ναι. Το γιουχάρισμα, πότε έγινε. Στο 80 έγινε το γιουχάρισμα. Εντάξει. 75. Δηλαδή μέχρι εκείνη την ώρα η κερκίδα ήταν ελάχιστη. Πολλές φορές ακούω για την κερκίδα, όχι ήταν καλή, όχι ήταν παιδιά, κακή, αλλά άκουσε με λίγο, άκουσε με λίγο. Είναι εύκολο να λέμε, τι να κάνουμε για την κερκίδα. Να την οργανώνει άλλος, να φωνάζω εγώ. Τι. Όχι ρε, όχι ρε, να ξυπνήσουν αυτοί που κάνουν την κερκίδα στο Super 3. Δεν το έχουν πάρει χαμπάρι. Δεν είναι ο Super 3 υπεύθυνος για την κερκίδα. Είναι όλο το γήπεδο να συμμετέχει. Ποιος είναι βρε παιδιά, ποιος είναι όλο το γήπεδο πρέπει να συμμετέχει. Όλο. Ποιοι ξεκινάνε συνθήματα όμως τώρα. Δηλαδή πάω στο παλέντες πόκερ και τρομάζει μόνο που μπαίνεις. Πού, πότε. Και γίνω χαριλά εκκλησία τώρα. Είναι δυνατόν τώρα. Στο παλέντες πόρτα λένε άλλοι τα συνθήματα, τι. Άλλο κόσμο έχουμε εκεί. Δεν ξέρω ή έχουμε άλλα συνθήματα. Ή έχουμε άλλα συνθήματα. Τα ίδια έχουμε. Δεν είναι όλα τα ίδια. Δεν είναι όλα τα ίδια. Τα χριστουγεννιάτικα κάλαντα δεν τα λένε στο παλέ. Τα κάλαντα που ξέρω. Αυτό το προφεσίο ήταν χάλι τώρα. Ήταν κερκίδα τώρα αυτό το προφεσίο. Ένα μυρολόγιο ήταν. Καταγράφω την άποψή σου. Από εκεί και πέρα υπάρχουν άλλοι που θεωρούν ότι προχθές έγινε. Δεν το λέω μόνο εγώ. Το λένε και τριγύρω πολύ. Μάλιστα. Εσύ σε ποια θύρα πας. Πολύ το λένε εκεί πέρα τριγύρω. Εσύ που πας. Σε ποια θύρα. Στην ένα απέναντι. Μάλιστα. Οκ. Okay. Να είσαι καλά. Έτσι. Καλό απόγευμα, καλά. Παιδιά, το θέμα της κερκίδας. Είναι πολύ εύκολο. Το λέμε όλοι κερκίδα, 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 κερκίδα. Αλλά στην τελική, άλλοι κάνουν την κερκίδα. Δεν πάμε εμείς να την κάνουμε. Είναι εύκολο να κρίνουμε τους άλλους πάντα. Εγώ πάντως
πώς το λένε, με τι μετράμε ρε, την ένταση του ήχου, decibel. Δεν έχω παιδιά να μετρήσω. Όχι είναι καλύτερη αυτή, όχι είναι καλύτερη εκείνη, όχι είναι χειρότερη αυτή, όχι είναι χειρότερη εκείνη. Έχω μεγάλες διαφορές, δεν βλέπω. Προχθές εμένα μου άρεσε. Ήταν ωραία και εμένα μου άρεσε. Προχθές είχε θόρυβο, είχε ένταση. Τώρα, εντάξει, παρόλο που είχε λιγότερο κόσμο, δηλαδή σχέση με τον ΠΑΟΚ, είχε περισσότερο κόσμο με τον ΠΑΟΚ. Χθες ήταν πιο δυνατή προχθές. Ναι. Αυτή την αίσθηση μου έμεινε εμένα. Τώρα, εντάξει, ο καθένας πώς το λαμβάνει και τι άποψη έχει. Πάμε στον επόμενο. Καλησπέρα. Γεια σας. Όχι, ωραία. Έχουμε άλλο Βασίλη. Πάμε στον επόμενο τότε, καλησπέρα. Μπούλμπα, γύρνα πίσω, ρημάξαμε. Μπούλμπα. Το τύμπανο είναι αλήθεια, δίνει ρε φίλε μια τέτοια. Δεν δίνει μόνο τύμπανο, δίνει όλοι κατά. Δίνει και οι τρομπέτες, δίνει... έχω ακούσει άλλους τώρα που λένε με την Μπούλμπα ήταν φλόρικη η κερκίδα. Η μισή λένε έτσι, η άλλη μισή ήταν να σου κατεί. Είναι υποκειμενικό ρε φίλε. Τι αρέσει τον καθένα τώρα. Είναι πολλά, δεν είναι της ώρας αυτή. Πάντως πάντα θα βρίσουμε κάτι να σχολιόμαστε. Δεν θα χαθεί ποτέ. Είναι Μπούλμπα, το έχουν πάρει λίγο στραβά, ότι την είχε η παλή και έχει παρεξηγηθεί λίγο όλη η κατάσταση σε ό,τι αφορά την έννοια της Μπούλμπα. Η Μπούλμπα ήταν κάτι που σήκωνε όλο το γήπεδο όμως. Ναι. Μάλιστα. Να μην το συζητάμε, την έχουν πάρει λίγο στραβά την κατάσταση γενικά, η όλη κατάσταση στο γήπεδο τώρα. Της Μπούλμπας. Όχι, πάει λίγο στραβά, μηνίζει λίγο η όλη κατάσταση στο γήπεδο. Βάζεις γκολ. Μη τρώσει το 93 γκολ και θα σε πω εγώ. Τι ρυθμό θα έχει μετά. Απλά... Και τι ρυθμό θα έχει στο επόμενο και στο επόμενο και στο επόμενο. Και αυτό παίζει τον ρόλο του. Φυσικά τώρα, στο δεύτερο ημίχρονο, αφού εντάξει, είχε μια ανούσια κατοχή ο Παναθηναϊκός, γι' αυτό είχε και τα σφυρίγματα. Έτσι. Δηλαδή στο πρώτο ημίχρονο, εντάξει, μια χαρά ήταν όλα. Τι να συζητάμε τώρα. Α μην έβαζε το πόδι του Γιουνές και α άφηνε τον κυνήγι πέρα, το κάνει δίμου. Δεν τελειώνουμε. Μια έπαιρνε το δοκάρι. Δίας έκανε εκεί καλύτερο τελείωμα την κοινή που έφυγε μόνος του στην ίδια. Τελικά τελειώναμε. Τώρα η Αζινάφρα Κωνσταντινή θα γίνει σέντρα. Πολλά είναι. Εντάξει, τώρα έγινε. Δεν είναι κάτι που δεν είναι. Με πόνεσε όσο με είχε πονέσει με εκείνο και τον κόλπο που πάγαμε με την ΑΕΚ με τον Πετρόπουλο. Το ίδιο ακριβώς ήταν. Ναι. Το ίδιο λεπτό. Ίδιο ακριβώς. Έχει μια πολύ μεγάλη διαφορά. Εκείνο το μάτς, όχι πέρα από τον offside. Και τώρα δεν ήταν απέναντι, το ίδιο είναι. Είναι άδικα γκολ και τα δύο. Εκείνο ήταν ένα μάτς επιβίωσης και έλεγε θα πέσω και πώς θα σωθώ και όχι Παναγία μου. Και το επόμενο, πήγαινε στην επόμενη εβδομάδα ξανά με αυτή την προοπτική. Ενώ τώρα η προοπτική σου είναι μεγάλη και προς τα πάνω. Να σου πω όμως τώρα τι γίνεται. Ήταν ένα παιχνίδι που άλλαζε τους στόχους. Εντάξει φίλε. Εντάξει, σου άλλαζε. Όχι, σε έκανε να είσαι πιο άνετα. Σε έκανε να πάρεις πιο άνετα το στόχο σου. Δεν ούτε τον έχασε το στόχο, ούτε εκτός στόχου είσαι. Σε θέση Ευρώπης αυτή τη στιγμή. Ναι. Παναθηναϊκός δεν βγαίνει. Κερδίζεις την Κυριακή και εντάξει, σκαντζάρεις την ισοπαλία. Εντάξει. Κερδίζεις την Κυριακή. Μη χάσεις την Κυριακή. Πρωτάθλημα είναι. Στη χειρότερη μη χάνεις. Ο στόχος είναι η νίκη φυσικά. Αλλά μη χάνεις. Είναι πρωτάθλημα. Είσαι ένα βαθμό πίσω από την ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Σε έριξε τέσσερα. Και τριγύρω σου. Φυσικά, ρε φίλε. Να βλέπεις τι γίνεται και τριγύρω σου. Βλέπω τι γίνεται εδώ, στην Κύπρο, τι γίνεται. Ο Μπαμπαλιούτας με Ειρήνια. Ο Μπαμπαλιούτας. Εντάξει. Δηλαδή, εδώ τα λέγαμε εμείς, εντάξει, ρε Γιουνές, πού βάζεις το χέρι σου. Μη μιλάς για τον Μπαμπ. Το κύπελο. Ναι. Και τώρα θυμήθηκα ένα τέτοιο, σε ποιο μάτς δεν μας είχε δώσει. Άρης Ολυμπιακός. Ακριβώς, φίλε. Παμπορίδης. Ακριβώς. Φίλε, το ξέρεις ότι είμαι υπολογιστής για τους διαιτητές. Ακριβώς. Και το Βραζιλιάδο θυμόμουν, το παίκτη του Ολυμπιακού, όπως το λέγανε. Που είχε κάνει και αυτός κάρφωμα. Ντούντα. Ντουντού. Εντάξει. Ένα ου, λιγότερο είπα. Ο Ντούντα. Περιέφθηκα, μου ήρθε ο Μπάνε στο μυαλό, γι' αυτό ρε φίλε. Ο Ντούντα είναι άλλος αδερφέ. Άντε κλείσε. Σε βαρέθηκα. Αλλά να βλέπεις τη γη, δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο το πέναλτι. Είναι και πώς το σφυρίζει γενικά η όλη κατάσταση. Πώς το σφυρίζει γενικά. Δηλαδή όποιος είδε το μάτι χθες, γκρινιάζουν όλοι, σου λέω εγώ, είναι κόκκινη του... η καρατιά του αλουνού. Τον Μπασχαλάκη. Γενικά πώς σφυρίζει είναι. Έτσι. Να είσαι καλά. Γενικά.
Έγινε, άντε, bye bye. Πάμε στο τελευταίο. Προτελευταίο. Παρακαλώ. Χαιρετώ, τι κάνετε. Δόξα τω εσείς. Χρυσαφέ, ναι. Σμυρνάει η κάρα και πας σε Ελλάδα. Έλα, να ξέρεις. Ναι. Πέντε έριξα προχθές. Καλά, δεν το συζητώ. Έχει υπόψη σου. Βάζει ο Σαριγιάννης γκολ. Βάζει ο Σαριγιάννης γκολ, ρε φίλε. Τι, λέμε, τι να λέμε τώρα. Στο Βαθύλακο, ναι. Πριν γίνεις ο Σμυρναϊκός στη δεκαετία του 80, μάλιστα. Είχε ομάδα που θα τη ζήλευαν σήμερα και ομάδες Β' Εθνικής. Αφόρουσε και τρινό μαύρα, πώς να μην έχει ομάδα. Τι να συζητάμε τώρα. Μου έχει μείνει αυτή η εικόνα, φοβερή ομάδα. Λοιπόν, τώρα για να πω γιατί τελειώνουμε. Όποιος είδε χθες το μάτς στη Λαμία μπορεί να καταλάβει τι ακριβώς, τι ομάδα έχουμε εμείς. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνεις αυτό, Χρήστα, έτσι. Βεβαίως. Λοιπόν, σήμερα μιλούσα με τον ξέρεφο μου, λέω εσύ, τι γίνεται, ρε, έχουμε την καλύτερη ομάδα. Απλά είμαστε άτυχοι, είμαστε αυτά όλα, η συγκυρία των πραγμάτων. Λοιπόν, χθες έβλεπα και ένας φίλος μου παοξής μου λέει, αν δεν ήμουν παοξής, δεν θα το έβλεπα το μάτσο, από ένα σημείο και μετά, λέει, χαλάστηκα. Δεν μπορεί, λέει, αυτή η ομάδα να δείξει και πρωτάθλημα και να είναι ομάδα σειράς. Σε αντίθεση με εμάς που παίζουμε, έχουμε κάποιες εξάρσεις που πραγματικά είμαστε χάρμα, ειδέστε. Αυτά βάζω άνω τελεία για να συνεχίσει κι άλλος και καλό βράδυ, έτσι, τα λέμε αύριο. Να είσαι καλά. Καλά. Πάμε στο τελευταίο. Καλησπέρα. Καλά. Καλησπέρα. 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 Κατέβασε ένα δισιμπελόμετρο, μου λέει ένας, να μετράς και την ένταση στο γήπεδο. Και αυτό έχει μείνει να κάνουμε. Οι δημοσιογράφοι αυτό έχουμε μείνει να κάνουμε. Καταρχήν θα ήθελα να ρωτήσω, ναι. Άκουσα τα εισιτήρια, γιατί μόνο 10.009 καταγράφονται, υπάρχει θέμα κάτω στην καταγραφή των εισιτήριων. Πόσα, πώς άκουσες? 9.900, 9.800. Πόσα θες να είναι? Δεν μετράνε τα διαρκεία δηλαδή. Πόσα έχεις? Δεν ξέρω, 8-9 πόσο είναι. Κάπου εκεί. Α, πόσα δηλαδή χτυπάνε. Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα. Εγώ έχω διαρκείας για την 7. Το οποίο δεν το χρησιμοποιώ, έχω την ταυτότητα. Τη δημοσιογραφική. Καλά, αυτό θέλω να πω. Δεν μπορεί να γίνει όμως αυτό σε 6-7 χιλιάδες, γιατί στο γήπεδο νομίζω προχθές, αν η χωρητικότητα είναι 22, πρέπει να έχει γύρω στους 18.000. 17-18 για να υπολογίσω. Ναι, γιατί να, εκεί δύο είχε μια έλλειψη, τα χαμηλά. Πόρτα εισιτήρια έχει 7.000. Πέρα από τα διαρκείας δηλαδή. Ναι, ναι. Α, αυτό. Τέλος πάντων, εγώ για προχθές ήθελα να όλες πω. Όλες οι ομάδες, από την πρώτη μέχρι την τελευταία, από την πολυπληθέστερη μέχρι την μικρότερη σε δυναμικότητα, έχουν ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων. Και χτυπάνε ένα συγκεκριμένο αριθμό εισιτήριων. Ο συμπολίτης είναι το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. 21.000 διαρκείας έχει δηλώσει. Ο μέσος όρος εισιτηρίων του συνολικά, μαζί και με τα μεμονωμένα, είναι 17. Πώς γίνεται? Εγώ ήθελα να συγγνώμη, πω για το μάτς προχθές. Όχι 17, 17 έχει σε ένα μάτς. 11 είναι 500 παραπάνω από σένα, θα το δω και ακριβώς. Πώς γίνεται? Τέλος πάντων, να πούμε για το παιχνίδι. Δεν τα χτυπάνε προχθές, δηλαδή. Όλοι βλέπαμε ότι από την πλευρά εκείνη υπήρχε πρόβλημα. Τώρα, εγώ νομίζω ότι ο Παντελίδης, επειδή την μπάλα την ξέρω χρόνια και πολλά χρόνια το ποδόσφαιρο, νομίζω η εντολή ήταν να μετακινηθεί ο Βέλου 10 μέτρα πιο δεξιά. Αυτό ήταν, γι' αυτό έβαλα και τον Μαυράη. Για να βοηθήσει. Αλλά δεν έγινε όμως αυτό. Απέναντίας η ομάδα γύρισε πίσω. Γιατί ξέρεις ότι η τακτική των προπονητών είναι να αφήνουν το εξτρέμ να πάρει την μπάλα εκεί. Okay. Αλλά φαινόταν όμως ότι υπήρχε πρόβλημα. Δεν έπρεπε να την πάρει την μπάλα εκεί. Δεν έπρεπε πλέον να την παίρνει από εκείνη την πλευρά τουλάχιστον. Ναι. Γιατί πάντα έβγαινε η σέντρα, το είδαμε δεκάδες φορές. Παρόλα αυτά, να σου πω κάτι. Δεν απειλήθηκε. Ο Βέλος δεν μετακινήθηκε πάνω. Όχι, όχι. Δεξιά. Παρόλα αυτά, δεν απειλήθηκε. Γίνεται ένα ανόητο πέναλτι. Το οποίο όμως, ανόητο από ποια έννοια. Δεν είναι πέναλτι. Κάνει ένα ανόητο τάκλινγκ εκεί πέρα. Εκεί που γίνεται η σέντρα, δεν σε απειλεί. Του σέντερ μπακ την έχω παίξει πάνω από 1000 παιχνίδια, σου φαίνεται αυτό αστείο. Πολύ περισσότερα, οκ. Okay. Αλλά εντάξει, η σέντρα όμως δεν πρέπει να βγει κάπου. Αυτό είναι. Γιατί 10 φορές θα βγει, τη μία θα γίνει γκόλα. Δεν πρέπει να βγει τόσο εύκολα, τόσο ανέμακτα, οκ. Okay. Γιατί αν βγει με άνεση θα είναι και δύσκολη. Αν βγει κουτούρου θα είναι πιο εύκολη. Μάλιστα. Έπαιρνα μπάλα συνέχεια και το ξέραμε. Μα το βλέπανε όλοι. Όλοι το συζητούσαν στο γήπεδο. Αυτό συζητούσαν όλοι, έτσι, ας πούμε. Έτσι, όπως το λες. Το παιδί, βάλε το ζανακάκι αν θέλεις. Να είναι και πιο πίσω λιχάκι, να βοηθήσει. Θα παίξει και με κουτουρού, τι να κάνουμε. Για να πει το τζανακάκι, θα λέγαμε και δεν πήγε ο Κωνσταντίνης. Το λέγαμε και χθες τώρα αυτό. Εντάξει, το βάλε. Βάλε το τζανακάκι στο τέλος. Δεν βάλε τον ένα τέταρτο εκείνη την ώρα. Βάλε τον να παίξει μαζί εκεί. Ένα τέλος. Εντάξει.
Να είσαι καλά. Λοιπόν, άντε, σας καθυστέρησα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κλείνουμε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τους φίλους του ΠΑΟΚ που ακούνε την εκπομπή και μου στέλνουν μηνύματα. Α, ωραία. Λοιπόν, αύριο που θα σας πάρει η Focus, να πείτε ότι ακούσατε όλα about Tyson. Ναι, μην πείτε ότι ακούτε τον Τρέγια. Και ευκολουθεί η ώρα για μπλε με τον Γιώργο Ματζιούκη. Τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε καλά.